Όχι πως τα ξενυχτούσαμε χωρίς λόγο και αιτία. Για κανένα λόγο. Βέβαια είναι αυτό που κάναμε σήμερα, διότι παρακολουθήσαμε κάτι το οποίο δεν είχαμε καμία ιδέα τι είναι και δεν καταλάβαμε ποτέ τι συμβαίνει και δεν πρόκειται σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά θέλοντας κυρίες και κύριοι να είμαστε η εκπομπή με την απόλυτη αθλητική κάλυψη σε όλα τα είδη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Ναι λοιπόν, είδαμε μέχρι και Super Bowl. Γιατί έχω δει Super Bowl και ξέρω τι είναι το Super Bowl. Το αμερικάνικο football, το rugby κατά τα άλλους. Και ξεκινήσαμε όπως θα ξεκινούσε μια παραδοσιακή εκπομπή ενός αμερικάνικου ραδιοφώνη, δεν ξέρω εγώ, της Νέας Φιλαδέλφειας. Όχι, της απλής Φιλαδέλφειας. Διότι αυτή είναι η τροπεούχος, είναι η πρωταθλήτρια του αμερικάνικου πρωταθλήματος. Πρωταθλήτρια του πρωταθλήματος, καταπληκτικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Φιλαδέλφεια Ίγκλς κερδίσανε, επικράτησαν το New England Patriots με 41-33. Τώρα τι είναι αυτά, μην μας ρωτάτε πολλά πράγματα. Fly Eagles Fly. Ημέρα, ημέρα κυρίες και κύριοι. Και νύχτα. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο σε αυτό το αλλοπρόσαλο λόγο, επειδή καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί. Κάθε φορά και ένα πρόοπτο. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμή, μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δεν είναι αυτά τώρα πράγματα, τώρα να αρχίσετε την εκπομπή έτσι. Έχω φορτώσει πάρα πολύ άσχημα, έτσι. Μάλιστα, γιατί κύριε μου. Λοιπόν, αρχίζω. Αρχίζω. Τα έχω σε γραπτάκι γραμμένο. Τέλος δεύτερης περίοδου, αρχές δεύτερης περίοδου, τραυματίζεται ο καλύτερος receiver της ομάδας. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο με διάσηση, ο διαιτητής δεν δίνει καν πέναλτι. Ωραία. Τίποτα, σφαγή. Δύο λεπτά αργότερα δίνει μια κλωτσά, να πούμε μια αυτό στον Brady. Πάει το χεράκι του. Τον είδες, να πούμε, για δύο περίοδους δεν έκανε τίποτα. Στο τέλος εκεί πήγε να κάνει κάτι. Και εντάξει. Και του φύγει μπάλα από τα χέρια. Πάμε παρακαλώ. Τρίτο σφάλμα. Τρίτο σφάλμα. Ναι. Ξανακουτουλάνε εκεί έναν τύπο. Ένα δικό μας. δεν γίνεται πάλι τίποτα. Έξω αυτός, να πούμε, ο άλλος, ο αμυντικός. Ναι. Έξω για 20 αγωνιστικά λεπτά. Μάλιστα. Ξαναμπήκε, δεν έκανα τίποτα. Γάμουτ. Έχω το λαιμό μου. Μη βρεις τα αμερικάνικα, μα είναι. Δεν μας καταλαβαίνουν. Shit, πες. Μα ενίσταμε. I exist. Μετά πάμε παρακάτω, το πιο βασικό. Ο Σάββας Θεοδωρίδης της Φιλαδέλφειας, κυρίες και κύριοι, μόλις τώρα στην γραμμή. 7 πόντους να είμαι touchdown εκείνη τη στιγμή που ήταν έξω απέξω. Να μου δεν είχε πιάσει, να μου και δεν είχε βγει έξω να μου. Μετά στο επόμενο, στο επόμενο touchdown να είμαι, δίνει απίστευτο δηλαδή. Τον έκανε, ας πούμε, runner αυτόν, ναι, ο speaker, και καλά, ας πούμε, και το μέντρεσε για 6 πόντους. Δηλαδή, γελάνε και οι πέτρες, γελάνε και είναι τρομερά πράγματα αυτά. Σφαγή, αν ήμουνα, πρέπει η διοίκηση των New England, δεν είναι Patriots, βρέα γράμμα, είναι Patriots. Patriots. Η διοίκηση των Patriots να βγάλει σε DVD τα διαιτητικά λάθη, διότι ακόμα και ο Justin Timberlake που ήταν στο halftime show, λάθος ήταν. Αυτά είχα να πω. Να χωρά. Ήρα κλάρια πάντα. Ήρα θρησκεία από το Λαγνία. Γεια. Κυρίες και κύριοι, ένα καταγγελτικό τηλέφωνο, μια ανακοίνωση κόλαφος ενός οργισμένου οπαδού των New England Patriots της Βοστόνης, ευρύτερης περιοχής εκεί. Να βγει, λέει, DVD με τα διαιτητικά λάθη. Να χωρίσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στα δύο. Ανατολή, Δύση, έτσι είναι χωρισμένες ούτως ή άλλως. Αυτό το Super Bowl θέλετε. Καταπληκτικά πράγματα θα συναντήσουμε. Μόνο στο λόγο επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Αρχή μιας εβδομάδας. Γιατί να ξεκινήσουμε με όλα τα υπόλοιπα.
που συνέβησαν. Και αν συνέβησαν πραγματάκια αυτό το Σαββατοκύριακο τόσο πλούσιο. Αλλά φυσικά με το πιο τελευταίο, αφού δεν μπορούν να έχουν φωνή ενδεχομένως εκεί οι φίλοι του αθλήματος, μπορούν να πάρουν εμάς το 2-31-0-2-87 και 3-8. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα και καλημέρα και στη γραμμούλα. Καλημέρα, Τάσος Ολυμπιακός από κάτω Τούμπα. το πρωτάθλημα είναι του Ολυμπιακού. Ο Βουκεφάλας... Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Ναι. Ο Μαρινάκης είναι ο καλύτερος άνθρωπος πάνω στη γη. Αυτά βλέπω. Είμαι 49 χρονών και βλέπω 52 χρόνια μπάλα. Το πρωτάθλημα είναι του Ολυμπιακού. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εντάξει, εδώ οι άλλοι γράψανε ότι για τον Μέγα Αλέξανδρο πήγα μαρτυρίες ότι είναι από το Άργος ο Θουκυδίδης και ο Ιδόδωτος που γεννήθηκαν πιο μπροστά από αυτόν. Δεν πειράζει. Μπορούμε να βλέπουμε περισσότερα χρόνια ποδόσφαιρα από όσα έχουμε πάνω στη γη, πάνω στον πλανήτη. Έτσι πάει το πράγμα. Μάλιστα. Καλημέρα. Και το πρωτάθλημα είναι του Ολυμπιακού, μην το ξεχνάτε. Έτσι. Φιλιά. Τσάο. Γιατί κυρίες και κύριοι, εντάξει, πέρα από το Super Bowl, έχουμε και το δικό μας τη Super Μπάλα. Την ελληνικιά. Και αν γίνανε και εκεί πραγματάκια και θαματάκια. Σήμερα νομίζω ότι σε μέρος των φίλων της Θεσσαλονίκης θα είναι εορταστικός, πανηγυρικό το κλίμα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα τους εξηγήσουν και αυτοί. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τα όσα ενδεχομένως δεν γίνανε αντίληπτα από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Τους ή άλλως βλέπουμε ένα άλλο ποδόσφαιρο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ευθύμη που λέει καλημέρα Μπάμπη, καλή εβδομάδα. Προς το φίλο που πήρε τηλέφωνο, πες του ότι ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από την Καμάρα να μας μάθουν τι είναι touchdown. Έλα καλημέρα. Να έχουμε αντιπαράθεση και για το Super Bowl, να το ζήσουμε αυτό. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να φανταστούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή που επιτρέπει, αν μη τι άλλο, τις αντιπαραθέσεις. Είναι η κατεξοχήν εκπομπή αντιπαραθέσεων, αλλά μόνοι μας μαλώνουμε κάθε φορά. Α, και μόνοι μας τα βρίσκουμε. Δευτέρα 5 του Φλεβάρι. Αγίας Αγαθής της Μάρτυρος. Εορτάζουν οι αγαθοί, η αγαθούλα, η αγαθό, η αγαθία, η αγαθίτσα. Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες, είναι αποκλειστικά γυναικείο προνόμιο η σημερινή εορτή. Όλιος θα ανατύλει σε 7 και 23 και θα δύσει στις 5 και 54. Είναι ταυτόχρονα και Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Έχει το νόημά της. Ασφαλούς πλοήγησης νομίζω ότι περισσότερο αφορά τους ανήλικους, τα μικρά παιδιά και την χρήση που έχουν να κάνουν. Με το εξακολουθούμε να λέμε νέο μέσο, το διαδίκτυο, αλλά γενικότερα νομίζω ότι η ασφαλής πλοήγηση, ίσως η συνετή, η ψύχρεμη πλοήγηση μας αφορά όλους, αν είναι λίγο να το επεκτείνουμε το ζήτημα. Για αυτά που διαβάζουμε κατά καιρούς και κατά καιρούς καθημερινά βαλόμαστε από σωρία ψευδών ειδήσεων, τα λεγόμενα hoax, τα οποία δυστυχώς διαμορφώνουν απόψεις και τρομοκρατούν. Τέλος πάντων, εντάξει, μην το πιάσουμε τώρα αυτό το ζητηματάκι. 6 και 14 δεν είμαστε για τέτοια. Είμαστε για άλλα, είμαστε για αθλητικά, είμαστε για μπαλίτσες, είμαστε Δευτέρα. Τόσο Σαββατοκυριακάκι μεσολάβησε, τόσα είδαμε, μα τόσα μέχρι και Super Bowl. Δηλαδή τι άλλο θα δούμε για εσάς? Αν είχε κάτι άλλο να το βάλουμε να το δούμε ρε παιδιά. Και bridge θα δούμε να μεταδώσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε? Καλώς το να. Αυτό το ξεφτιλίκι. Μάλιστα. Αυτό είναι ξεφτύλα της ξεφτύλας ο ξεφτύλα. Για ποιο λες απ' όλα? Αυτό που έγινε εκεί με τους παγουράδες. Μάλιστα. Δεν με λες. Ναι. Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Όχι, σε καμία περίπτωση. Τα Γιάννη να βγάλα καμιά ανακοίνωση για τη διαιτησία. Α, δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή μου. Όχι. Ναι. Μάλιστα, δεν βγάλανε. Και δεν βγαίνουν τώρα και από χθες αυτοί όλοι, να μην τους ονομάσω, mm-hmm, για να μην έρθει και τους σουρούς στην εκπομπή σου. Ναι. Και πουλάνε και τρέλα, κατάλαβες? Τι πουλάνε, τι λένε, δεν άκουσα ραδιόφωνα. 37 μέτρα offside και ναι, καλά και βάλαμε όμως 3. Ναι. Όταν είσαι 0-0 ρε φίλε και γεμίζουν τα πόδια σου άγχος, mm-hmm,
διαφορετικά είναι. Το βλέπουμε συνέχεια. Δώστε τους από τώρα το πρωτάθλημα όπως κάνατε τότε με τον Κουλούρη, αυτή την ομάδα του δημοσίου, να τελειώνουμε. Φαντάζεσαι τώρα το πρωτάθλημα να το δώσει ο Κουλούρης, να βάλει κανένα γκολ. Φίλε, εντάξει. Να είναι... Το έχω ξαναπεί. Έτσι. Είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας. Μελισανίδη, ξύπνα. Τελευταία ελπίδα. Σώσε μας. Παρασκευή σε είπα. Εντάξει, καλά. Κανείς δεν περίμενε κάτι διαφορετικό. Ότι ο Πάκου δεν θα κερδίσει. Δεν θα περάσει νικηφόρα μέσα από το. Πώς θα κερδίσει, ρε φίλε, όταν ο άλλος είναι ξεχασμένος στο νησάκι του Αλιπασά. Να χαίρεστε την ομάδα σας, ρε. Μάλιστα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Πήρε και τους κάνει τώρα όλο στούρμα. Διότι είναι και αυτό ένα από τα γεγονότα της αγωνιστικής. Ο τρόπος με τον οποίο προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ χθες στους Ζωσιμάδες επί του ΠΑΣ Γιάννηνα, με το offside του Πέλκα, offside goal, το οποίο φυσικά επέφερε και θα επιφέρει και θα συζητηθεί και πάρα πολλά πράγματα, πολλές συζητήσεις. Αλλά φυσικά και γεγονότα της αγωνιστικής, η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκης και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή. Τεράστια ανατροπή δεδομένων των συνθήκων και των καταστάσεων. Να έχεις φάει γκολ στο 80 και να γυρνάς με 2. Και να το κάνεις και δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν. Επί ενός αντιπάλου σου ισχυρού και συνδιεκδικητή. Έχει τη σπουδαιότητά του. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Έχω φύρω τα ρήφα. Και ξέρει. Ανοιχτό πανεπιστήμιο, ρε. Έτσι, εννοείται. Και πήρε το Γιαννάκη κούρσα. Μη κατονομάζει, μάλιστα. Δεν θέλω να μας πεις τώρα κάτι το οποίο θα εκθέσει. Όχι. Ναι. Ναι. Δεν από τη στοιχομηθεία που είχαν. Ναι, αυτό. Και πάνω τον πληρώσει ο Γιαννάκης. Και του λέει δεν έχω πάνω που ξέρει. Όχι. Και λέει κράτα τα λέει τα ρήφα στο φίλος μου. Να αγοράσει, λέει, κανένα σαν ότι δεν μικρό μέσα. Κανένα. Κάνα σαν για τους μικρούς μέσα. Μάλιστα. Ο φίλος μου να φανταστώ ότι δεν είναι Αριανός. Καλά, εντάξει. Το καταλάβαμε. Μάλιστα. Αυτή είναι. Αυτή είναι η φίλη σου. Αυτή είναι η φίλη σου. Κάνουν πνεύμα σε μια δύσκολη συγκυρία για την ομάδα του Άρεος. Πρωτάθλημα στη Β' Άρεο, λέω. Μάλιστα. Καλά, εσύ βγήκες να πεις, είσαι πρώτος στη βαθμολογία και βγήκες να πεις για τον Άρη. Εγώ εδώ και καιρό λέω ότι θα είμαι πρώτος, εδώ και καιρό λέω θα πάρω πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ή όχι. Θα δείξει. Ακόμα το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. Έχει πολύ δρόμο, φυσικά 10 αγωνιστικές ακόμα. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και έχετε πει δύσκολο πρόγραμμα. 2 βαθμούς από την ΑΕΚ, 4 από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρεις, μπορεί να έρθουν να στα φέρουν όλα τούμπα. Να κάνεις 2 διπλά, να κάνεις 2 ήττες μέσα στην τούμπα και να ψάχνεσαι. Ποτέ δεν ξέρεις. Στην τούμπα μέσα δεν πιστεύω ότι θα κάνω ήττα. Εντάξει, οκ, κάπου θα την κάνεις την κέρα. Τον Αστέρα Τρίπολη. Τον Αστέρα Τρίπολη. Εντάξει, έχει και Λαμία, έχει πολλά. Δεν ξέρεις. Όπως και οι άλλοι στραβοπατήσαν, έτσι και εσύ κινδυνεύεις να στραβοπατήσεις. Αν δεν είσαι. Πιστεύω ότι έχω άστρο φέτος. Μάλιστα, λες, ε. Ναι. Να, θα το δούμε. Προς το παρόν δείχνει η ομάδα ότι είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αλλά την ΑΕΚ να πετυχαίνει τέτοιο διπλό δεν τη φοβάσαι καθόλου. Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι πως το πήρε. Ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει γενικά διπλό, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να πάρει με αυτόν τον τρόπο. Μέσα στο Καραϊσκάκης. Απίστευτη εξέλιξη, απίστευτη εξέλιξη. Μάλιστα, να σε καλά, Κρίσου μου. Φιλούμε, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ο παδός του Άρη. Χαίρετε. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Εκτός από άστρο προηγούμενη βλέπω έχεις και κόμπλεξ. Ποιος? Α, για τον προηγούμενο. Πήρες να πεις για τον προηγούμενο. Έχεις μεγάλο κόμπλεξ. Μάλιστα. Τι κόμπλεξ? Και αυτό το κόμπλεξ τον κατάλαβα και σήμερα. Ενώ δίπλα η ομάδα κέρδιζε, έστω και με το offside, δηλαδή το συζητάω. Με το που μπήκε μέσα κάποιος παοκτσής εκεί που έβλεπα εγώ το παιχνίδι. Ναι. Και είδε το 1-0. Κατέβασε τα μούτρα κάτι μέσα και τη σκοτώσαν τη μάνα. Καλά, πολύ, πολύ πιθανό. Καλά, βρε Καραγκιόζη. Έλα, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Προείμαστε. Ναι. 6 και 20, ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε. 6 και 20, ναι. Αλλά εγώ είμαι ξύπνιος από πολύ νωρίς. Ναι. Και περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Ναι. Για να δω τι επίπεδο έχουν οι ακροατές. Και εσύ να σου πω κάτι, το ίδιο δεν θα έκανε σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Εγώ, φίλε, ασχολούμαι, έχω δει μόνο τον Άρη, δεν έχω δει άλλα παιχνίδια, καμιά ομάδα δεν βλέπω. Ασχολούμαι μόνο με τον Άρη. Αλλά όταν ακούω
όταν ακούω offside goal, offside goal, offside goal, κάπου καταντάει αηδία. Μάλιστα. Γιατί χτες πάλι στο Χαριλάο ακυρώθηκε κανονικό goal του Άρη. Την προηγούμενη αγωνιστική αποβλήθηκε παίχτης του Άρη. Γιατί? Γιατί κανείς δεν θέλει τον Άρη μάλλον στη Super League. Ο Άρης... τώρα φέτος ο Άρης... πολλά φιλικά παιχνίδια. Ο Άρης θα ανέβει, τελείωσε. Το ότι θα ανέβει ο Άρης είναι δεδομένο. Ναι. Κάποιοι δεν το ξέρουν, κάποιοι χαλιούνται. Κάποιοι θέλουν, εκτός από τη, Λαμία και τον Απόλλωνα που ανέβηκαν πέρσι, θέλουν και άλλα παραρτήματα πάνω. Μάλιστα. Δεν θα είναι φιλικά τα παιχνίδια όταν θα ανέβει ο Άρης. Έτσι. Α, μπράβο. Λοιπόν, το κόμπλεξ ο καθένας να το κρατήσει για πάρτι το. Εντάξει, εγώ μπορεί να πάρω πρωτάθλημα στη Β' Εθνική, αλλά δεν θα γίνω, ούτε του Βενιζέλου πιόνι, ούτε του Τσοχατζόπουλου προηγούμενε, έτσι, που δεν πήγες ούτε να κουτίσεις σοκολατάκια στον Τσοχατζόπουλο, που είναι φυλακή ο άνθρωπος, να τον ευχαριστήσεις, ούτε στην κυρία Πετραλιά. Σε κανέναν δεν πήγες, δεν ευχαρίστησες, που είσαι αυτή τη στιγμή στη Super League, ενώ έπρεπε να ήσουν εδώ και χρόνια στο τοπικό. Μάλιστα, να είστε καλά, ηρεμία, ηρεμία, ψυχραιμία, εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Έγινε, καλή σας μέρα. Μάλιστα, 621, πάμε γεννά, πάμε δυνατά. Εντάξει, όσο θα φουντώνει η κατάσταση, όσο θα φουντώνουν οι μάχες, όσο θα έχουμε τις διαιτητικές ίντριγκες και όλα τα παρεπόμενα του πρωταθλήματος, θα ανεβαίνουν και οι τόνοι, αλλά πάντα με ψυχραιμία. Εντάξει, δεν χρειάζεται ρε παιδιά τώρα να γαλιόμαστε για όλα αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Κανά. Καλώς τον ξανά. Λοιπόν, έχει μια αντιεμοροδαϊκή αληθή. Να πω είναι τέτοιο. Εντάξει, τώρα μην το χοντρένουμε τώρα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνετε τώρα τι. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Εντάξει, κάνουμε την πλακίτσα μας. Αφήνω όλο τον κόσμο να λέει για τον άλλο. Γουστάρουμε, ρε παιδί μου, την καφενιάκη, την καζούρα, αλλά μην το. Παίρνει την κάψα και αφήνει μια δροσιά. Εντάξει, τώρα ο ένας τα λέει για τον άλλο. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Δηλαδή. Και ο Σόλων γερός να είναι, θα είναι αυτός ο μοναδικός που θα έχει δει τίτλο στον Άρη. Μάλιστα. Έγινε. Φιλιά, φιλιά, καλό δρόμο. Τσάω, τσάω. Δεν πάνε έτσι θα πάει σήμερα. Πειράζει, βγείτε, πείτε. Για κάμπα, μην φάμε κανένα από αυτό, ε. Α, δεν θα έχουμε που να τα λέμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, ψυχραιμία αυτό με κόσμιες εκφράσεις. Μπορούμε να αντιπαρατεθούμε, μπορούμε να κάνουμε και την καζούρα μας ή να βγάλουμε και το άχτι μας, οτιδήποτε. Στο 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Καλό είναι το πρωινό, ζέστα έχει, 7 βαθμούς. Περιορισμένη ορατότητα στους δρόμους, σχετική, συννεφιές προβλέπονται για σήμερα. Μπορεί και το βράδυ να ρίξει μια ψιλοβροχούλα. Μέχρι 12-13 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία μας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον από άψη καιρικών συνθήκων. Κάπου διαβάζουμε κάτι. Έρχεται κύμα και κουκερίας, έρχεται, τίποτα δεν έρχεται. Καλά θα πάμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να σου πω λίγο. Παρακαλώ. Σε αφήσαμε μόνο 20 λεπτά να την έχεις κάνει την εκπομπή καφενείο. Αφού αθλητικά, αφήσατε. Πού είστε, ελάτε εδώ να βάλουμε μια τάξη. Τσιμισκή με Αριστοτέλους, είμαστε, ερχόμαστε. Και το αρέσει. Πήρα τηλέφωνα μας που λέτε ερχόμαστε. Θα σας κάνω σαν το Ζαγόρα στη γραμμή 870 και το τέτοιο. Ακριβώς. Μπορεί μα. Άντε γρήγορα, εδώ θέλουν όλοι να πούνε για αθλητικά. Καλά, κάτσε να έρθει και ο δικός σου εκεί πέρα. Σου πω εγώ. Άντε, τσάου, τσάου. Μόνο εδώ στο λόγο, επειδή μας παίρνουν τηλέφωνο οι συμπαρουσιαστές για να μας πούνε ότι ερχόμαστε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα σας, πέρα για πέρα. Καλημέρα σας. Ήθελα να πω, μια που ασχολείσαι με μουσική, σ' αρέσουν οι στίχοι, να κάνεις ένα τραγουδάκι. Μ' αρέσουν οι στίχοι, ναι, αν μπορέσω να τους... γιατί μπορεί να είναι ωραίοι, αλλά μπορεί να μην μπορείς να τοποθετήσεις μια μελωδία. Τώρα αρχίζω τις δικαιολογίες. Ξέρω, τρίπλα έκανες επιτόπου. Έτσι, τέτοιος είμαι. Λοιπόν, άκου πως ξεκινάει ο στίχος, θα γουστάρεις. Κλαίω με έννοι. Την έχω ψυκωμένη και πλημμένη. Το χειρέλα, σταμάταρε. Εντάξει, έγινε τσάου. Πω, πρωί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε, ό,τι να είναι, πάμε. Δώσε λίγο την Έλενα, ρε. Ποια Έλενα, ρε. Κάθε μέρα την Έλενα. Τώρα το άνοιξα το ράδιο, σε λέω. Και πιστεύει ότι κάθε μέρα θα έχουμε την Έλενα.
Πότε θα έρθει? Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήταν εδώ? Κάτσε να περάσει λίγο. Έτσι, έτσι το πάμε. Έχω... Να, την υποσχέθηκα να βρω αυτή την Παρασκευή να βγούμε να πάμε να φάμε στο Κινέζικο. Αλλά δεν ήρθες, τι άσε κάνω. Δεν ήρθα. Ήθελα να πάω στα Γιάννενα να δω τον ΠΑΟΚ, δεν πήγα, πήγα στο Πόζαρι μετά την Παρασκευή. Α, πουλάκι μου. Στο Πόζαρι. Έκατσα και εκεί στην όρμα να βέρνετε κάτω από τον πλάτα που πλακώθηκα στα κοψίδια. Ζωάρα. Δεν μπορούσα να οδηγήσω να γυρίσω πίσω στη Βέρεια. Ποιο ΠΑΟΚ με λε και ποιο τέτοιο να μου πει. Έλατε, τσάω, τσάω. Κάτσε λίγο, περίμενε. Πότε θα έρθει? Με στη βδομάδα. Καμιά Πέμπτη, τσικνοπέμπτη μπορεί να κάνει. Βάλτε και αύριο, ρε παιδί. Αύριο, θα την πω και αύριο, όποτε θέλει. Αύριο, μην έρθει Πέμπτη, γιατί Τετάρτη. Ξέρω τώρα τι να πει. Έχεις κάτι να... Αύριο βάλει, βάλει ένα αύριο. Το παλέψω, γιάκια. Πάω, πώς ήρθε, Πάω, κέρδισε 1-3, με goal of sight όμως προηγήθηκε. Άστα να πάνε. Πότε γύρισες από τα κοψίδια, ρε, ούτε το σκορέμπα θες. Ξέρω, αλλιώσαμε την πραγματικότητα τόσο πιο μα. Τίποτα. Άντε, τα λέμε. Ελάτε, αυτό είναι. Αυτή είναι, αλλοιώσαμε την πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι θα μπορεί να γίνει και μότο του λόγου επειδή. Αλλοιώνουμε τα μυαλά μας. Δεν τα πονάμε. Μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη πραγματικότητα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Συμπαραστάτε, συνοδοιπόροι, συνταξιδιώτες όλοι εσείς. Που φτιάχνετε, μας φτιάχνετε το πρωινό. Και μας βγάζετε και την τσίπλα από το ματάκι. Που είναι το σπουδαίο, ιδίως σε μια καινούργια εβδομάδα. Η οποία ξεκινάει άκρος δυναμικά. Να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω θα δεσποστώ. Ήταν offside αυτό, εμείς παλιά εκείνο. Και για Ολυμπιακό άεκνα. Νομίζω το είδε ο περισσότερος κόσμος. Καθαρά ποδοσφαιρικά συγκλονιστικό παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα όσον αφορά το τι βολεύει εν προκειμένου εδώ τους κύριους πελάτες του ραδιοφώνου μας, τους φίλους του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το Χ ή το καλύτερο αποτέλεσμα, διότι αυτό το διπλό, ναι μεν φαίνεται να αποδιοργανώνει, να εξωστρακίζει, μπορεί να είναι βαριές οι κουβέντες στον Ολυμπιακό, αλλά δίνει μια ισχύ και ένα πείσμα στην Ένωση για κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Βέβαια αργεί πάρα πολύ το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, όπου εκεί ίσως να κρυθούν πιο τα περισσότερα πράγματα. Μεσολαβεί το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά πιο πριν έχει άλλες 2-3 αγωνιστικούλες. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Συναντιόμαστε και αγαπιόμαστε και λίγο και μπορεί και να μισιόμαστε καμιά φορά. Να κάνουμε αυτά, έχει στην, αυτά έχει η ζωή. 5 του Φλεβάρι, σε ποιους να ευχηθούμε χρόνια πολλά ή ποιους να μνημονεύσουμε. Σας σήμερα ποιοι γεννήθηκαν? Ο Αντρέ Σιντροέν το 1878, ο Ήλιαν Μπάρος το 1914, ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1919, σημαδιακή ημέρα, ο Τσέζαρε Μαλντίνη το 1932, ο Σάβας Κοφίδης το 1961, πάρα πολύ, πολλά γενέθλια έχουμε, η Αλέξια το 1964, ο Γκέωργη Χάτζη το 1965, όλοι σήμερα στις 5 του Δευτέρα γεννηθήκατε ρε όλοι. Γκέωργη Χάτζη που ήθελε να τον φέρει ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα και προσπαθούσε να τον ελληνοποιήσει μάλιστα. Και είχε πει ότι είναι και σεραίος ο Γκιόργι Χάτζη από το Χρυσό και έκανε εκεί το γήπεδο. Από πού θα είναι ο Γκιόργι Χάτζη, εννοείται από τα Σέρας. Ο Λουκάς Βίντρα, έτσι, άμα πάμε από το Μαραντόνα των Βαλκανίων τον ένα, πηγαίνουμε και στον άλλο το 1981. Ποιοι άλλου, Κάρλος Τέβες το 84, Κριστιάνο Ρονάλντο το 85. Μα τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο Νεϊμάρ το 1992, φτάνει με τα γενέθλια, φτάνει. Κάνανε εδώ από τώρα μπούκα. Τι έγινε, παιδιά, είστε έτοιμοι, Γκράτσχουρτς. Είναι πολύ ψηλά η καρέκλα. Είναι τώρα όλοι απολαμβάνουν την κορυφή εδώ στο Λίμπερο, γι' αυτό βάζουμε ψηλά. Μάλιστα. Εσύ μετά μου λες βουγιούκα ότι οι άλλοι λένε για τέτοια εδώ. Έφερες τώρα έτοιμος επιρρεπής. Όχι, εσύ καλέ. Εγώ. Ο δίπλα σου. Γιατί ο δίπλα τι είπε? Μια καλημέρα είπα. Να σου πω κάτι. Καλημέρα. Σας βλέπω επιρρεπής τώρα. Αυτή η πόλη σε τρεις κατηγορίες διεκδικεί 3 πρωταθλήματα. Το έχετε καταλάβει. Τρέμπλ θα κάνουμε. Τρέμπλ. Γελίοι όλοι. Ασχολείστε με ανοησίες. Τους άλλους έλεγε. Παρένθεση, αυτό που ήθελα να πω. Ναι, τόση ώρα θέλαμε να πούμε για Super Bowl, να τους ξενερώσουμε όλους, να αλλάξουν συγχρονότητα. Όχι.
όχι άλλο Justin Timberlake. Αυτό, θέλει δηλαδή, το παιδί μου. Είναι σαν να βλέπεις το Michael Jackson, παιδιά. Όχι, όχι, για κανένα λόγο. Έχουμε δει το Michael Jackson, φτάνει. Επίσης, δικιά μου παρατήρηση, ο Tom Brady, ο άσος των New England Patriots, ναι, είναι ο Cristiano Ronaldo του Super Bowl. Αυτός που του έχουν κάνει μάγια όλοι οι άντρες. Έτσι. Εντάξει, τον μισούσαν όλοι. Επειδή με τη Ζιζέλ τώρα σιγά. Εμένα ρωτώ. Αυτό, κάνα τώρα Super Bowl με κεφτεδάκια έφερε εδώ. τον κράζουν όλοι, τον έχουν εκείνα κλαίει και τέτοια. Cristiano Ronaldo. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αχ, ήθελα να τα πω και ξεθύμανα. Καλημέρα. Ναι, δεν ξέρω την κυρία Κατερίνα. Να, κυρία Κατερίνα, παρακαλώ. Εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Πριν καλά την άποψη που είπατε για τα τρία πρωταθλήματα. Ναι. Θα λέτε πρώτα ένα σίγουρο double. Και μετά πιθανόν δύο πρωταθλήματα στη Β και στη Γ. Μάλιστα. Πρώτα θα ξεκινάτε με τον double. Εντάξει. Αν και προς το παρόν άλλος φαίνεται ότι είναι ο σίγουρος. Ναι. Ποιος είναι ο σίγουρος? Ο Άρης έχει μεγαλύτερη διαφορά. Ο Άρης, ο ευτυχώς που δεν παίζει ο ΠΑΟΚ καμιά Ευρώπη, γιατί θα λέγανε και τρέμπλ. Δηλαδή, ναι, το λιγότερο. Το λιγότερο. Εγώ Super Cup ευρωπαϊκό. Όχι, εγώ μάλιστα ήρθα πολύ με πολύ καλή διάθεση, ρε παιδί μου. Γιατί ούτε για το offside θα πω, ούτε τίποτα. Τα είπαν άλλοι, εντάξει. Τα είπαν άλλοι. Μα εγώ με τις ευχές. Με τις ευχές μου κιόλα να μπα και φτάσουν τον Άρη ποτέ σε πρωτάθλημα. Έτοιμα τα έχει τώρα αυτά, εντάξει. Αυτά τα έχουμε έτοιμα από καιρό. Άσε το. Τι συνομίζει τώρα. Όλη τη χρονιά τη σκεφτόμαστε. Κάτσε καλά, δηλαδή. Άσε το πάρουν, παιδί μου, οι άνθρωποι να φτάσουν τον Άρη σε πρωταθλήματα, να το πανηγυρίσουν και μπράβο του. Είμαστε ικανοί να ξαναρχίσουμε αυτή. Τι είμαστε ικανοί, αυτή η κουβέντα ξαναγυρίζει. Όχι, προφανώς. Θα βάζουμε το Βαρούχα στο τέλο. Κανένα ή τον Ηρόδοτο. Είχε γράψει ο Ηρόδοτο ότι τα πρωταθλήματα λογίζονται ω τάδε. Λοιπόν, Αποστόλη Τσουτσούρα Κατερίνα Βουγιούκα ή και το αντίθετο. Κατερίνα Βουγιούκα. Είμαι θα ένα. Ένα. Εντάξει, σταμάτα, βρε. Σταμάτα, βρε. Άρτη αφιχθέντες. Κατευθείαν για το διάλειμμα. Ναι, εμείς για το διάλειμμα ζούμε. Κατευθείαν για το διάλειμμα, αυτό άμα είσαι. Τα έχει δουλέψει αυτά στην προπόνηση. Ναι, εντάξει, στο διάλειμμα όμως έλα λίγο εδώ να την πατήσουμε αυτήν την καρέκλα. Μπα και κάτσουμε και οι δύο μαζί, γιατί με νιώθω. Πάρε άρι καρέκλα, έχει τόσε καρέκλε, βρε. Αυτή είναι πιο ψηλή, μην τη δώσουμε. Τρίζει καρέκλα, τρίζει καρέκλα. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα εδώ να σκουμποθούμε, να βάλουμε τι καρέκλε μα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε εδώ, κυρίε και κύριοι, στο λόγο επειδή Λίμπερο 107,4 το πρωινό τη Δευτέρα. 5 του Φλεβάρη, το 3ο-4ο ημίχρονο όλων των αγωνιστικών δρομένων του Σαββατοκυριάκου. Μέχρι και τα ξημερώματα ήμασταν κολλημένοι μπροστά στις οθόνες. Πήγατε κανένα γήπεδο, είχαμε τίποτα? Όχι, πουθενά δεν πήγαμε. Ούτε... Τα είδαμε στην τηλεόραση. Ούτε Χαριλάω. Όχι, όχι. Ούτε Χαριλάω. Πουθενά, πουθενά. Άρα τηλεορασάκηδες, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Από τις 3 η ώρα χθες. Μπάλες, εντάξει, μια χαρά. Καλό είναι αυτό που παίζει τελικά ο ΠΑΟΚ 3 η ώρα. Σε βολεύει. Ξεκινάμε, βλέπουμε από νωρίς όλα τα αθλητικά, βλέπουμε μπάλες, τα πάντα. Μπάλες, μπάσκετ, όλα, ό,τι έχει. Δεν μας μένει τίποτα. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Από νωρίς, 20η αγωνιστική ημέρα. Ξεκινήσαμε εντυπωσιακά όσον αφορά τις προφητείες της Παρασκευής. Με δύο παιχνίδια. Με δύο παιχνίδια να δίνουμε εδώ με τον Άκη που δίναμε τα προγνωστικά μας ακριβή σκορ. Και λέω, δες που θα γίνει κανένα 8-8 και μετά. Και δεν θα λέω, δεν τα άπαιξε. Μα βρε, δεν είναι το θέμα. Δε, και να τα σιγά με τα έπαιζε. Μισό ευρώ θα έπαιζε. Σιγά. Μισό ευρώ ακριβή σκορ. Άμα πιάσει 8-8 ακριβή σκορ. Δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να κάνω. Δεν σε ενδιαφέρουν, α πούμε, 2.500 ευρώ. Να κάνω σποτάκι να παίζει όλη τη χρονιά. Εδώ στο Λίμπερο. Δεν έχετε καταλάβει. Επειδή θα τα παίξω εγώ τα 2.500-3.000. Θα κερδίσω μάλλον ο δικό μου λογαριασμό στα 2.500 ευρώ. Τίποτα δεν θα πάρει. Έτσι τόσο που χρωστάω, περιμένω μια φορά να ρεφάρω και να πληρώσω τη βουλιούκα. Εγώ συμφωνώ πάντω. Θα πάρω. Μια φορά θα τους τα πάρω. Ναι. Σε αυτό ελπίζω κι εγώ. Σε αυτό ελπίζουμε. Και ότι 5 Φεβρουαρίου γεννήθηκε ο αγαπημένος σας, Ανδρέας, το είπες. Το είπα όλα. 600.000 γενέθλια έχει σήμερα. Ανδρέας Παπανδρέου. Α, νόμιζα ο άνεργος. Όχι. Αυτό δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να τον τιμήσουμε και αυτόν. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν έχουμε γράψει τραγούδι, έχουμε γράψει τον Ανδρέα. Εντάξει, έχουμε μια μίνι αναφορά. 20η αγωνιστική ημέρα στο πρωτάθλημα της Super League. Το Σάββατο, όπως ξεκινήσαμε να δίνουμε τουλάχιστον τα προγνωστικά μας, πέσαμε μέσα στο... Ποιο ήταν το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία? Σάββατο ποιο είχαμε? Αστέρας Ξάνθη. Αστέρας Ξάνθη. 1-1. 1-1 το δώσαμε, σωστά, και αυτό μαζί με τον Άκη. Και μετά Λάρισα Πανιώνιος το 0-0. Και αυτό 0-0 το δώσαμε, καταπληκτικά. Χάσαμε τον Παναθηναϊκό με τον Πανετολικό. 0-0. Ντεμπού το Κάτσε και Μιστακίδη. Και τι λέγατε, θα βάλουμε γκολ και οι δύο. Ότι εντάξει, κάτι θα γίνει και θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. 2-0, 2-1 το δίναμε. Ναι. Δύσκολα. Τον ΠΑΟΚ.
Ναι. 0-1 τον έδωσα εγώ, 1-2 τον έδωσε ο Άκης. Ο Άκης προέβλεψε. Πιο κοντά. Ναι, πιο κοντά, ότι θα φάει και. Αν βγάλει το goal offside, ρε παιδί μου, τόσο είναι. Άρα το δίνουμε στον Άκη. Το δίνουμε στον Άκη. Έπεσε μέσα και προέβλεψε ότι θα φάει goal και ο Πασχαλάκης από την πρώην του ομάδα. Ο Πασχαλάκης, ο οποίος αποδοκιμάστηκε. Δεν είχε φάει goal από τότε που ξεκίνησε. Δεν είχε φάει το πρώτο του goal που δέχτηκε. Τον έχω τερματοφύλακα στο γίνε manager και μου έχει χαρίσει πάρα πολλού βαθμού. Εντάξει, εγώ έχω ψιντότα. Έπαιξα πονηρά όταν είδα εκεί τι διενέξει με τα τέτοια με τον. Μελισανίδη και τον Ανέστη, πήρα τον Τζιντότα. Όχι, εγώ έχω Πασχαλάκη. Ασαριφάρντ, έχω που δεν το βάζει μέσα βασικό και οπότε το βάζει. Ναι, αλλά βασικό. Παίρνει πόντου. Και νομίζω ότι παίρνει επιπλέον όταν μπαίνει ω αλλαγή. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, το έχω εκεί, τρέχει τέλος πάντων. Ναι, όλοι. Όσκαρ Γκαρσία στο λιμάνι, μάλλον το βλέπουν να. Όχι για πολύ ακόμα. Τάκη Λεμονή είναι στην αναμονή να επιστρέψει. Περιμένει τώρα, είναι πάνω από το τηλέφωνό του. Με Τάκη Λεμονή, ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα. Άμα κινηθεί έξω. Μα συγγνώμη, ήταν πρωταθλητή χειμώνα με Τάκη Λεμονή. Ήταν πρώτο, ναι, το είχε, ναι. Το είχε πει ότι. Το είχε πει, θα είμαι πρώτο. Το έκανε. Τίμιο. Το έκανε, βέβαια. Αλλά δεν τον θέλανε. Όσκαρ Γκαρσία, χθε. Τα έκανε λίγο μαντάρα. Τουλάχιστον όπως αποδείχθηκε από το τελικό αποτέλεσμα. Τι μαντάρα τα έκανε τώρα μεταξύ μας και Άκη δύο φάσεις έκανε. Δύο φάσεις έκανε. Δύο γκολ έβαλε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μία λίγο ελέγχεται. Διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλο ο Ολυμπιακός. Διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι. Βγήκε μετά και ένας καταγγελτικός Μαρινάκης να κάνει δηλώσεις. Να ρωτήσω κάτι. Τι σχέση έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την. Ολυμπιακός. Μην με βάζεις τέτοια πράγματα. Είναι γνωστός φίλος του Ολυμπιακού. Ωραία, εντάξει, το βάλουμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος Βαγγέλης Μαρινάκης πρώτη φορά. Σ' άκουσε σήμερα το πρωί. Ναι. Πρώτη φορά τον είδα σαν βρεγμένο γατί. Δεν ήτανε δηλαδή ότι διδάσκουμε ήθος με το μάτι το αλήθωρο και δεν ξέρω και εγώ τι. Ήτανε. Ναι, κοιτάξτε πώς μας συμπεριφέρει. Λογικό είναι, γιατί μένει 4 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Αντιλαμβάνεται πλέον ότι τα πράγματα. Εμένα μου άρεσε περισσότερο η δήλωση που θύμισε παλαιά Γιάννη Ιωαννίδη. Ναι. Το ξέρετε ότι στα αποδυτήρια ο Μποτία κλαίει. Ναι. Το ξέρετε ότι στα αποδυτήρια. Ήταν εκείνο με τον Άρη. Δεν είναι Final Four. Final Four και κυπέλου μπάσκετ. Νομίζω ήταν ο τελικός. Τελικός ήταν. Το ξέρετε ότι ο Αλεξάνδρ στα αποδυτήρια κλαίει. Και θυμόμαστε όλοι μετά το μετέπειτα βιντεάκι και από του Σαμάτ. Ήταν και τέτοιο. Ήταν και ο τελικός, ο οποίος ήταν εκείνος ο Παλγαρίσιος τελικός. Mm-hmm. Που άρεσε με. 6 παίχτες. 6-7 παίχτες πήγε για το σύγκρουσμα. Θα πω εγώ εδώ ιστορία μπασκετικά. Εμείς θα ζήσαμε. Άσε τώρα μην το γυρίσουμε. Εντάξει, και εγώ το ζήσα. Μην το γυρίσουμε στο μπάσκετ όμως, γιατί εκεί είναι πικραμένη ιστορία. Για μέσα, εμένα το λες στο μπάσκετ που ήρθε ο Γιαννούλης και μας πήρε το φλουρί. Με τους μπασκετικούς. Πικραμένη ιστορία το μπάσκετ. Δεν ξέρω πότε θα ξανακερδίσει. Ο Άρης. Θα σε πω λίγο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τις επόμενες 4 αγωνιστικές σίγουρα. 4 αγωνιστικές θα σου πω απλά. Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Είναι 8 ματς σερί που δεν έχει κερδίσει ο Άρης. Πώς και πήγαμε τώρα από το. Θα σου πω πες το παιδί μου, θα πάμε έχει και στην καλαθόσα. Λαύριο εντός, ναι. Ολυμπιακό εκτός, ναι. ΠΑΟΚ εντός, ναι. Παναθηναϊκό εκτός. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι αυτό το πρόγραμμα τώρα. Θα κερδίσεις τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Ποιο? Και θα σωθεί. Καλά, κάτσε λίγο να το ζήσουμε αυτό. Αυτό δεν ξέρω. Πρέπει να λήξει καταρχήν αυτό το μάτς. Δηλαδή το. Δεν υιοθετούμε. Πρωταρχικό στόχος είναι αυτός, να λήξει. Δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, είμαστε στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων αυτής της αγωνιστικής για να έχουμε και μια εικόνα. Περί του τι πράξαμε. Λαμία Ατρόμητος. Λαμία Ατρόμητος. Τι κάναμε εδώ. 1-1. Εμείς. Λαμία Ατρόμητος. Εμείς το δώσαμε 0-1 και 0-2. Εγώ 0-0 θα το δει. Μάλιστα. Λεβαδιακός Κέρκυρα 2-0. Εγώ το δώσα ο πονηρός 0-1 τρομάρα μου. Πήγα να κάνω βόμβα. Αλλά ο Άκης το έπιασε. Τρίτο αποτέλεσμα. 2-0 το έδωσε. Τέταρτο είναι, του έχουμε δώσει και τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Δώσαμε και τον ΠΑΟΚ έτσι στη συνείδηση, ναι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2. 1-2, 2-0 το έδωσα εγώ, 0-0 το έδωσε ο Άκη, τρομάρα μας, το βλέπαμε εδώ πολύ. Και σήμερα Πλατανιάς Απόλλωνα. Είχα πει το μεγάλο προγνωστικό ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ θα περάσει το κύπελο. Μάλλον θα δούμε κανένα αντίθετο τώρα, γιατί την Τετάρτη το πληγωμένο θηρίο να φοβάσαι. Ναι. Ολυμπιακός πηγαίνει στο ΟΑΚΑ
στο 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Με την κατάσταση να είναι, είναι εξαιρετική. Και αυτό θα είναι πάλι ματσάρα. Γιατί και η ΑΕΚ έχουν λίγο το πανηγυρτζίδικο. Δεν αυτό. Ξέρω, θα το δούμε, θα το δούμε τι ώρα. Και η ΑΕΚ έχει και αυτή ένα στοιχείο έτσι πανηγυρτζίδικο. Οπότε παίρνει μεγάλο αποτέλεσμα με τα γκελάρι, είτε σε Ευρώπη είτε σε πρωτάθλημα. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία ΑΕΚ Ολυμπιακός τα είσαι καθόλου. Είναι ματσάρες όλα. Ποια είναι ματσάρες. Τι λες, ρε, δεν βλέπονται. Του πρώτου γύρου 3-2, ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο. Δεν βλέπονται, από άποψη μπάλας. Εντάξει, μωρέ, ματσάρα. Έχει ένα τέταρτο μπάλα. Η εξέλιξη. Καλά, το πρώτο ημίχρονο ήταν μάπα. Δεν βλεπόταν, εννοείται, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο. Εντάξει, καθόμασταν, το είδα. Την Τετάρτη, το ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι στις 7.30. Σε 7.30 είναι δύο παιχνίδια νομίζω τώρα. Είναι Τετάρτη. 5 και 4 Λάρισα Γιάννενα, 7.30. Ολυμπιακός. Ναι, και 5 χιλιάδε. Α, πάλι. Πάοκ. Ναι. Λαμία Πανιόνιος. Α, μάλιστα. Αφού λέγαμε ότι αυτό είναι μάτσα. Έχει πάει το τρόμο. Παίζει ο Πάοκ. Ναι, σωστά. Όπως και πέρυσι. Σωστά, σωστά. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό που βάλαν το Λαμία Πανιόνιος 10 παρατέταρτο. Γιατί... Καλά, εδώ σήμερα και το πρωτάθλημα. Πλατανιά από όλου Μπίρνε, 7.30 ώρα, τι μου λε τώρα. Φοβερό μα. Πλάκα κάνει. Το πιστεύει ότι θα κάτσουμε να το δούμε. Καλά, κοίταξε τέτοιοι χασομέριδε. Καλά, τέτοιοι χασομέριδε ποτέ δεν ξέρει. Τι θα έχουμε να κάνουμε. Μα δεν έχει σήμερα τίποτα απολύτω. Ούτε μπάσκετ έχει, ούτε τίποτα. Πλατανιά από όλου Μπίρνε. Ναι. Καλύτερα σ' αλλιώ το δάχτυλό μου για περιμένω στεγνώσει, δηλαδή. Εντάξει, άμα το στοιχηματίσει, γιατί με το παίξει. Ψήνεστε να κάνουμε μια τρέλα, να βάλουμε από 100 ευρώ. Έτσι, ασκοπα. Κάτσε, γιατί τώρα αποκτά ενδιαφέρον. Και πού να τα βάλουμε, δηλαδή, συγγνώμη. Στο Πλατανιά. Απόλλων Σμύρη, στον Άσο του Πλατανιά, έτσι το έδωσα εγώ στην προηγούμενη τέτοια. Εγώ λέω να τα βάλουμε, φίλε, στο Under 1,5. Ναι. Το Under 1,5 θα είναι πολύ από τίμιο. Από 0 έως 1 γκολ. Είδατε πόσα παίκτες ενδιαφέρουν όλο το πράγμα. Ξαφνικά θα τρώμε τα νύχια μας και δεν να είμαστε... Δεν έχουμε 100 ευρώ, αυτό είναι το πρόβλημα. Θες αλήξει και ένα 4-4 τώρα, ρε παιδί. Θα είναι το πιο συγκλονιστικό μάτς του πλανήτη. Θα μας δανείσει κανείς. Παιδιά, εδώ έχουμε εξασφαλισμένα. Ζητάμε χρηματοδότη. Έτσι. Στη βαθμολογία που θέλει αρκετός κόσμος να φανταστώ να την ακούσει. Εγώ θα την πω. Αφού πάρουμε πρώτα την γραμμούλα. Ναι. Καλημέρα σας. Έλα ρε Μπάτμαν. Έλα ρε Δημήτρη. Ξεκίνα καμιά έρευνα τώρα. Έχουμε δηλαδή τσουρέκια γίνανε με τις μπάλες πρωί. Ε, με τα ποδόσφαιρα μας έχουν φάει τώρα για αυτή όλη μέρα πρωταθλήματα. Βαθμολογίες και βαθμολογίες. Άσε βρε τώρα βρε τι είναι αυτά να πούμε. Τι έρευνα θα κάνεις. Εσύ είπα την προηγούμενη εβδομάδα να κάνεις για τα βουκάνικα. Τα βουτ, τα πρασάτα, τα τέτοια. Να πάρουμε ένα βρε μας ένα χορηγό να το ψάξουμε. Να τον παρουσιάσουμε, να κάνουμε το τι χορηγό να βρω, δηλαδή. Λουκάνικα, εγώ θα σε βρω χορηγό. Ποιος, εγώ θα βρω χορηγό. Ποιο να βρούμε. Κάποιον εκεί που πας και παίρνεις λουκάνικα. Εμένα εγώ κανένα δεν πείθω. Από χασάπι εγώ παίρνω, δεν παίρνω από σου πέρα. Ακόμα καλύτερα, δεχόμαστε και ακροπολίο χορηγό. Τα πάντα θέλουμε. Άντε βοηθήστε λίγο την εκπομπή, θα τους κόσμους μόλις δουλειά. Ας πάρει ο κόσμος να πει τη γνώμη του. Και ποσοστά θα πάρει. Αυτή η έρευνα, ναι. Έτσι έγινε, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Να χαιρετήσω και τους άλλους δύο. Έτσι, καλημέρα, καλημέρα. Τι είπες? Τι κάνουμε, λέω, καλά. Α, καλά είμαστε, πολύ καλά. Εσύ. Λοιπόν, να διορθώσω για τα μάτς των τρεις. Ναι. Για ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ και για Ηρακλή, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν κάνω διακρίσεις αυτά από τα πράγματα. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά, ναι. Δεν χωράνε οπαδικά. Λοιπόν, πας 3 η ώρα στο καφενείο. Ναι. 3 η ώρα. Θα πας τις 2 για να πιάσεις και θέση. Ναι. Θα πάρεις καφέ. Θα πάρεις καφέ, ναι. Γιατί... Κάτσε. Το κάνεις λάθος. Άμα είναι να χαμήλωσε λίγο καφενείο. Το ράδιο, ρε. Χαμηλωμένο το χαμηλό. Αφού ακούγεται τώρα, ναι, για πες. Άμα είναι να πας στο καφενείο, δεν τρως στο σπίτι. Να τα. Γιατί τρως στο καφενείο. Σηκώνεσαι πιο νωρίς, τρως πρωινό για να πεινάσεις. Ναι. Γιατί βγάλεις οικονομικά, λέω. Ναι. Δε, τα καφενεία δεν είναι ακριβά. Εντάξει, θα πας στο καφενείο, τώρα πας και ένα τσίρο, δεν θα πάρεις. Εδώ σου λέμε να μας πας για σουτζουκάκια στο καφενείο εδώ και 10 μήνες. Mm-hmm. Κοντεύει να πάρει δεύτερο τίτλο ο ΠΑΟΚ και εσύ ακόμα χρωστάς τα περσινά σουτζουκάκια. Τρίτο, double. Δεν ξεχνώ. Με το double θα τα φας. Ναι, σουτζουκάκια δεν ξεχνώ. Έχω γίνει. Έτσι. Εκεί το καφενείο μας έχει εξαιρετικές τιμές. Απλά σου λέει, εγώ συμφωνώ με το φίλο μου τον Γκρις, λέει ότι δεν θα κάνεις την κατανάλωση της ποσότητας. Θα πιείς καφέ, άντε στο δεύτερο ημίχρονο να παραγγείλεις. Παίζει ο ΠΑΟΚ 3 ώρα, συνέχεια στο καφενείο θα τρώω. Βέβαια η καφενεία. Ναι, τι. Προφανώς. ΠΑΟΚ μας παγαίνεις, ξέρεις. Τέτοια. Η καφενιατζού αγανάκτησε. Όταν μας είδε πάλι μαζεμένους 3 ώρα, λέει καλά, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, ρε. Τόσο νωρίς όλη την ώρα. Ναι, τόσο νωρίς πρέπει. Γιατί αυτή πρέπει να ετοιμάζει από πόση ώρα πιο μπροστά. Άρα τι ώρα σηκώνεται. Αγανάκτησε η γυναίκα με το 3 η ώρα. Λοιπόν, τρως κατά τη 1-2 η ώρα. Πας 2 η ώρα στο καφέ, θα πάρεις ένα καφέ. Τελείωσε, την έβγαλες. Θα πάρεις ένα ακόμα καφέ. Πόσο καφέ δες να πάρεις. Τα νεύρα σου να προσέξεις. Ναι, έχω νεύρα. Μετά φεύγεις.
Μετά βλέπει το μάτι. Λε, θα κάτσει να δω και τον μπασκετάκι. Να δει και τον μπασκετάκι. Θα πάρει μια μπύρα. Μπύρα δεν θέλω. Θέλω ουίσκι. Να πάρω ουίσκι. Ουίσκι θα πάρει. Αφού θέλει. Σιγά βρε, Μπρούκλι και εσύ δε ουίσκι. 6 ώρα. Αν και παίρνω τσίπουρο εγώ, δεν πίνω. Αλλά θέλει. Τσίπουρο, εντάξει, πάει 6 ώρα. 6 ώρα ουίσκι τώρα πολύ πασό. Είναι 10 η ώρα που θα σα βρει αθλητική Κυριακή, σουρωμένο. Εκεί μα καταντήσανε. Α, βλέπει και αθλητική Κυριακή. Πού πήγανε εκείνοι οι αθάνατοι οπαδοί του Πάγου που είπαν Α, τώρα την Αθήνα εκεί Κυριακή με τα goal of sight δεν τη βλέπω. Τώρα. Πάλι goal of sight. Ναι, τα goal of sight είναι σταθερά. Πάλι goal of sight. Μάλιστα, να σε καλά, Κρι μου. Έχει δίκιο, εγώ συμφωνώ. Φιλιά, τσαο, τσαο. Θα πάθει το σηκωτάκι σα να πούμε. Αυτό λέει στου φίλου του Πάγου. Από την επόμενη αγωνιστική νομίζω όλα αλλάζουν. 7.30 ώρα παίζει ο Πάγου με τη Λάρισα. Καλή Δευτέρα όμω, καλημέρα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα. Άκου λίγο. Ακούω. Εγώ να πάω στο καφενείο. Ναι. Θα παραγγείλω ένα τσίπουρο με μεζέ. Ναι. Μπράβο, δικό μα. Πάμε στα 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ. Ναι. 3,5 ευρώ. Καλά, το λέει ο άνθρωπο. Ναι. Δεν θα πάρει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο ποτηράκι τσίπουρο. Ναι, δεν θα πάρει. 3,5 και 5. Ναι. 3,5-15 και άλλα. 8,5. Ναι. Στα καπάκια θα πιει και 4-5 μπύρε. Θα πιει. Ναι. Για σβήσιμο. Από 3. 15. Ναι, 15. 12. Και 8,5. 20,5. Ναι. Και ένα καμπάρι να μην χάσεις τη ρέγουλα. Σωστά. Ναι. Ένα ταλιράκι. Ναι. 25. Και 5 πάμε στα 26. Ναι. Ένα μεροκάμα του δηλαδή, το φάσεις σε 2 ώρες μέσα. Σε 2 ώρες όλα αυτά, ε. Και άμα χάσεις το πάγκο να φύγεις και συγχυσμένος. Κάτσε λίγο, με τι ταχύτητα πίνεις. Με ρέγουλα, ρε Κατερίνα. Σε 2 ώρες, τι να κάνει. Δηλαδή. Συντηρητικά 3 ώρα σου λέει, που να ήταν βράδυ. Τι θα είχαμε να κάνουμε. 3 ώρα το μεσημέρι, δεν θα πας ακριβώς στις 3, θα πας στις 2 ώρα να πιάσεις και καρέκλα. Άμα ρίξεις λίγο ταχύτητα στην κατάποση, θα είσαι καλά. Θα σου βγει λίγο πιο οικονομικά ή θα μείνεις παραπάνω ώρες. Παιδιά, μόνο εγώ πάω και παίρνω ένα καφέ που κάνει 1 ευρώ και κάθομαι και βλέπω όλο το παιχνίδι. Καφέ ελληνικό ή φραπέ. Φραπέ με 1 ευρώ. Και τον ξαναγεμίζει. Τον ξαγεμίζω να τελειώσει το φάσμα. Έχω πάει και εγώ σε αυτό το καφέ. Ξέρει και και έχει δει πώς είμαστε. Εδώ στη Βέρεια κάνει ο φραπέ 1 ευρώ στο χέρι και σου δίνουν τζάμπα και το εδώ στο καφενείο. Προχθές, καφενείο με γυάλινα. Προχθές πήγαμε να δούμε το βράδυ παιχνίδι και πήραμε μπύρα και μας κοιτούσαν έτσι. Α, ξοδευτείτε. Μπρούκλι, 2 ευρώ. Να σε καλά. Έχω πάει στο συγκεκριμένο κι εγώ. Πρόπερση. Ναι. Παίρνω μία μπύρα, παίρνω και δεύτερη και όταν έρχεται η ώρα να πληρώσω μου λέει η κυρία 4 ευρώ και της λέω 2 μπύρες πήρα. Ναι μου λέει. Τι νομίζεις, έχουμε βρει εδώ την πηγή της φτηνιάς στη Σταυροπόλη. Περιπτερίσιο. Οι άλλοι περιμένουν εδώ να ακούσουν πάω πρωταθλητής τέτοια αυτά και εμείς λέμε για οργάνωση και διοίκηση και διαχείριση παιχνιδιών καφενείων. Εντάξει, μόνο στο λόγο. Επειδή σας τα είπα, 0% κροματικότητα σήμερα. Τελειώσαμε κύριε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Ο προηγούμενος να μου συστήσει το καφενείο για το σίγουρο. 3,5 ευρώ με μεζέ. Πρόσεξε, 3,5 με μεζέ. Ναι. Και 5 σχέτα, 8,5. Ναι. 5 μπύρες είπε από 3, 15. Και 8,5 πώς κάνουν 20,5. Μάλλον πλέβει το μαγαζάτο. Τι 20,5, εδώ με το καμπάρι έφτασε στα 26. Εντάξει, ήπιε λίγο παραπάνω μέχρι να φτάσει εκεί. Κανένα γερασμένο δεν θα έχει δηλαδή τώρα, κάτσε, τόσο λογαριασμό κάνεις. Όχι ρε φίλε, 15 και 8,5, 20,5 μας το βγάζει. 20,5 είναι και εμείς σου πω 20 για να το στρογγυλοποιήσουμε. Σε καφενείο το οποίο θέλει να κρατήσει τον πελάτη είναι ένα εικοσάρικο. Δημιουργική λογιστική λέγεται αυτή. Δηλαδή 15 και 8, 20 κάνει. 15 και 8 στα ελληνικά καφενεία, αν θες να κρατήσει τον πελάτη κάνει και 19. Άμα είσαι ο Αλαφούζος που έλεγε 150... 500-135.000. Ακριβώς. Ρίξε ένα 5 ευρώ και έφυγες. Έτσι. Έλα στο δικό μου 1 ευρώ έχει το φραπές εκεί και 2 ευρώ η μπύρα. Κερνάω ένα καφέ. Έγινε. Ακούς, εμείς θα πάω και δεν βλέπουμε Αθηναϊκή Κυριακή. Ολυμπιακή Κυριακή λέγεται. Κάτι χρόνια το έχω κόψει εγώ αυτό. Έτσι. Έγινε. Σε φιλούμε. Θέλω να ακούσω βαθμολογία. Βαθμολογία τώρα. Εδώ. Πάρω, είμαι στην κορυφή. Ετοιμάσου, ετοιμάσου. Τσάω, τσάω. Ναι. Για να ακούσω ο λαός. Γιατί διαβάζω και ένα mail παράλληλα. Να το βάλουμε αυτό κροματικό. Ξυπνήστε, βάλτε ξυπνητήρια να ακούσετε βαθμολογία τώρα. Όσο προλαβαίνετε, γιατί δεν ξέρεις, τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, μετά από 20 αγωνιστικές, ναι. Έχουμε πρώτο το ΠΑΟΚ με 46. 46 βαθμούς ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο οποίος δέχτηκε γκολ μετά από πόσες, 7-8 αγωνιστικές. Δεν θυμάμαι. Έφτασε στα 8 τέρματα, παθητικό.
Ακολουθεί η ΑΕΚ με 44. Καταπόδας. Και καλύτερη, αλλά μου πει δεν μετράει αυτό. Αν δεν έχουν παίξει μεταξύ του, δεν είναι. Μετά, αφού γίνει. Μετά, αφού γίνει το δεύτερο. Αναμεταξύ των, μάλιστα. Ολυμπιακός την τρίτη θέση με 42. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τρίτο τον Ολυμπιακό 20η αγωνιστική? Ποτέ. Ποτέ. Τι λες. Ποτέ. Τι λες. Τη χρονιά που πήρε, νομίζω, ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Το 2008-09, νομίζω. Ναι. 9, που μέχρι και ο Άρης πέρασε τον Ολυμπιακό στα play-off. Ο Ολυμπιακός βγήκε πέμπτος. Στα play-off, αλλά στην κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός είχε βγει δεύτερος σε εκείνη την σεζόν. Είχε βγει δεύτερος, απλά στα play-off έχασε όλα τα παιχνίδια. Τον έκανε, ναι, το Πάουκ διπλό και ο Άρης τον έκανε. Ναι. Στην κανονική όμως διάρκεια κοντραριζόταν με τον Παναθηναϊκό. Ναι, απλά τερμάτισε πέμπτος. Άλλο, η βαθμολογία, ναι, λέει πέμπτος. Άλλο, ναι, άλλο όμως τα play-off και άλλο σε αυτή τη χρονική στιγμή. 5 του Φλεβάρι να δούμε τον Ολυμπιακό τρίτο και να είναι. Σωστό. Ναι, δεν είναι. Καλή παρατήρηση. Και εγώ δεν το θυμάμαι. Και εγώ δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, τέταρτος είναι ο Ατρόμητος με 38. Και 8 βαθμούς από την κορυφή. 8 βαθμούς από την κορυφή, εντάξει. Δεν υπολογίζεται πλέον. Όχι. Ο Ατρόμητος. Πέμπτη Ξάνθη με 28 και 18 βαθμούς από την κορυφή. Εντάξει, το ξεφτύλισες κι εσύ τώρα, ναι. Μαζί με τον Πανιόνιο και τον Αστέρα Τρίπολης. Μάλιστα, τι πάνε χεράκι-χεράκι. Ναι, πακέτο. Ακολουθούν Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός με 24. Πας Γιάννενα και Λάρισα με 22. Πανετολικός Λαμία 20, Απόλλων Σμύρνης Κέρκυρα με 14 και Πλατανιάς με 9. Αυτά. Αυτή είναι η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είναι η στιγμή με τη μεγαλύτερη κομματικότητα, αυτό που είπαμε. Τελειώσαμε. Επόμενη... Δηλαδή το λέει το ποίημα ο Πλατανιάς και έρχεται ο Άρης. Ναι, ναι. Βγάζεις κάτι σημειολογικό. Όχι, όχι, καθόλου σημειολογικό. Κάτι μας κρύβουν εδώ. Όχι. Δεν μας κρύβουν, να φύγει λίγο το χωρίο της Κρήτης. Μάλιστα, εφαγώθηκες εσύ με το χωρίο. Έχεις πάει μια χαρά. Ο Πλατανιάς δεν είναι πολύ καλά. Εντάξει, είναι σαν την Καλυθέα. Είναι ναι. Στο Μάλεμε. Εκεί όλα, εκεί τα γύρω. Άσε βρε τώρα, εκεί είναι μόνο να πάρεις κανένα σουβενίρ για κανένα σαρίκι τόσο... κριτικό. Εντάξει, αλλά γενικά Χανιά, τέτοιο νομός Χανιά είναι συγκλονιστικός. Στο καλό. Επόμενη αγωνιστική. Σάββατο 10 του μήνα. Θα πέσουν δυο νησιά, ρε παιδιά. Α, τώρα το παρατήρησα, έβγαλα την... παιδιά. Ό,τι πεις. Ξάνθη Κέρκυρα, Πανιόνιος Λαμία και Πας Γιάννενα Παναθηναϊκός. Και την Κυριακή, Απόλλων Σμύρνης Λεβαδιακός, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός Πλατανιάς, Ατρόμητος Ολυμπιακός και Δευτέρα ΠΑΟΚ Λάρισα. Πάλι και εδώ έχει τώρα, θα μου πεις έτσι πως έχει γίνει αγωνιστική, πάντα έχει ωραία παιχνίδια. Και εδώ είναι το Ατρόμητος Ολυμπιακός θα είναι καλό. Επίφοβα, όλα και επίφοβα. Και το ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Και το ΑΕΚ Αστέρας θα είναι, ναι. Ναι. Πολλά τρεμμένο Αστέρα. Κοιτάξει, Κατερίνας. Ναι. Και σου λέω ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ναι μεν πάει με το απόλυτο στην Τούμπα, με το έτσι, με το αλλιώς, πάντα υπάρχει πιθανότητα, αυξάνεται η πιθανότητα να γκελάρει, να κάνει το ένα στραβοπάτημα, ας πούμε, που δικαιούται. Καλά, γιατί... τώρα μεταξύ μας δεν είναι στραβοπάτημα το να χάσω ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Απ' τη Λάρισα, λέω. Πες από τη Λάρισα τώρα. Γιατί μου έλεγες, νόμιζα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Επίσης, ας πούμε, μάλλον το έχουν αυτό οι δικέφαλοι στην ψυχολογία τους, γιατί τώρα ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη Δευτέρα στην Τούμπα. Ναι. 30.000 κόσμο, άντε πήραμε εδώ πρωταθλήματα, απονομές, έτσι αυτό, και ποτέ δεν ξέρεις άμα δεν προσέξεις τέτοια. Όχι, καλά, κοίτα να σου πω τώρα. Στα σοβαρά, για να είσαι πρώτος, πρέπει να παραμείνεις και πρώτος. Δηλαδή, τι εννοώ, όπως είπες εσύ. Τι είπες, ρε μεγάλο. Ναι, όχι, όχι. Τι εννοώ, περίμενε. Εντάξει, δεν ακούστηκε καλά. Θα το κάνουμε τέτοιο αυτό, μάλιστα. Όχι. Ρε, παιδί μου, τι εννοώ. Ότι υπάρχει αυτό που λες εσύ, ότι βγάζουν ένα μικρό κόμπλεξ και οι δύο σε πολλά μάτς και άσχετα αν είναι μεγάλα μικρά. Αν θέλεις να το πάρεις, απλά πάντου, αν μπορείς μέχρι το τέλος, έτσι. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι το πάει όμως έτσι. Γιατί το έχει πάει, αλλά κοίτα, το πήγε με Γιάννενα, το πήγε. Ποια σερή νίκη ήταν αυτή, 8η, 9η. Πρέπει να είναι 8η, 9η νίκη, ναι. Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Θυμίσου ότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα θέμα με τα ντέρμπι. Που το κλασικό που τον κοροϊδεύει, κατεβαίνει κάτω από τα ντέρμπι. Μα τα ντέρμπι δεν δίνουν το πρωτάθλημα. Τα μικρά παιχνίδια δίνουν τα πρωτάθλημα. Μα το ντέρμπι όμως τώρα θα σου δώσει το πρωτάθλημα. Δύσκολα. Δύσκολα. Δύσκολα, να σου πω και κάτι. Χάνει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Πάλι τον έχει στους 4 βαθμούς. Πάει... Δεν σου μίλησα για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ντέρμπι. Γιατί με την ΑΕΚ δεν είναι. Η ΑΕΚ θα γκελάρει πιο μπροστά, να το ξέρει. Θα δίνω τώρα εδώ προφητείες. Εντάξει, προφήτη. Ο Κάλχα. Έχει εδώ τώρα Ουάρντα. Πάω και εδώ Γιανούλη. Πώ του λένε Γιανιώτα. Το δέχομαι. Χατζησαΐα. Το Μάιο θα είσαστε καλά. Σκέψου λίγο εδώ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας. Δεν διαφημίσει, αφού φτάσαμε 7. Πρέπει να κάνουμε διαλυματάκι. Να σα πω το τελευταίο μισό ώρα, θέλω να πούμε έρευνα. Εντάξει, θα πούμε έρευνα. Τώρα δευτεριάτικα εδώ, σου ναι, έχει ο κόσμο. Πρέπει να ανεβάσουμε τι ακροματικότητε μα στο 0%. Παιδί μου. Παρακαλώ.
Σε παρά, να μην κάτσε ρε, εσύ, να μην πούμε εδώ μας φτάσανε αυτοί που μας φτάσανε να καπηλευτούμε. Όχι. Συλλαλητήρια τέτοια αυτά για να κάνουμε την προσωπική μας προβολή. Ποιος έκανε προσωπική. Όλοι αυτοί που, κάνουν, που προβάλλουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες μέσω ας πούμε από μια εθνική υπόθεση. Λέω εγώ τώρα ας κάτι, να μην το κάνουμε αυτό εμείς. Να μην το κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει, θα κάνουμε διαλυματάκι τότε. Να προβάλλουμε τους αγαπημένους μας χορηγούς που μας στηρίζουν. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Να, είδες πως πέρασαν οι διαφημίσεις Βουγιούκα. Νεράκι, νεράκι. Αμέσως. Είδες και τα μέσα. Ποιος σου στέλνει τέτοια ώρα mail. Πρωί-πρωί. Business woman. Πρωί-πρωί, 6 ώρα mail. 7, 7 και 6. Στις 6 και 34. Αν είναι δυνατόν, ακούγεται την εκπομπή. Όχι. Νόμιζα πήρε να πει τίποτα για τον προηγούμενο. Πήρε να πω τίποτα για τον προηγούμενο mail. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Εδώ στο αθλητικό λόγο, επειδή της Δευτέρας με όλα όσα είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο και είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Ρίχνω και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, γιατί βλέπω το πολύ ψύχρεμο πρωτοσέλιδο της ώρας για σπορ. Ναι, εντάξει. Άγρια τσόντα γραφή. Τι άλλο, ναι. Μέσα στο σπίτι του. Να σου πω όμως κάτι. Τελεία και παύλα, ΑΕΚ είσαι. Ναι, αυτό ταιριάζει και απόλυτα. Ναι. Και πάρα αυτό πολλά το πράγματα. Πρωτοσέλιδο, ναι. Με την έρευνα την οποία θέλω να πούμε. Ναι, πες την έρευνα, δεν ξέρω θα την πούμε όμως, αλλά πες έτσι τον τίτλο. Για πορνογραφικές ιστοσελίδες. Αχ, πάλι εκεί μας πήγες. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, ταιριάζει ναι, μένα, ναι, αλλά έχουμε ακόμα να πούμε πραγματάκια. Έχουμε και καταρχήν, εγώ θα σε ενημερώνω. Για ποιο? Πέρι των θεμάτων. Εδώ, να, όλα και αυτό είστε, παιδιά, και εσείς ρεπόρτερ εδώ της εκπομπής που να τα γνωρίζω όλα. Είναι δυνατόν πόσα πράγματα να δώσω αυτό το δουνιά. Το είδες όμως και αυτό. Το είδα, το άκουσα. Μα γιατί μου αρέσουν και όλα αυτά τα σημειολογικά. Ντεμπούτο ο Κανακούδη στον Άρη. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Μάλλον δεν θα παίξει. Άμα είναι έτσι το παιδί να το έχετε από τώρα, από το ξεκίνημα. Ας πρόσεχε λίγο. Είναι δυνατόν. Να δημιουργήθηκε θέμα από αυτό το πράγμα. Δημιουργήθηκε θέμα για το νούμερο. Ναι, τι. Ωραία. Ποιο πήρε, ποιο νούμερο. Είχε πάρει το 26. Το 26. Και τι σημαίνει 26 δηλαδή. Είναι τα τελευταία δύο ψηφία. Ναι. Ενός όχι και δουλειάς τόσο, όχι και τόσο έτσι, καλής ημερομηνίας. 1926 δηλαδή τελειώνει, ναι, εκεί. Εντάξει όμως να σου πω κάτι, ναι. Κοίτα λίγο τώρα πέρα από πλάκια. Ξέρουμε τις οπαδικές του προτιμήσεις, ναι. Ο άνθρωπος είναι βαμμένος παοξής. Εντάξει, okay. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δεν υιοθετώ. Όχι, όχι, είναι, ναι, βαμμένος παοξής. Το έγραφε και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Και όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο πέρσι, πάμε γερά να ξαναζήσουμε τις στιγμές κτλ. Οκ, okay, δεκτών. Τι δεκτών, είναι αυτό που κοιτάξαμε. Όχι, όλα. Όχι. Ναι. Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν θα με πείραζε. Ναι. Τώρα όμως έρχεσαι ως παίκτης του Άρη. Άντε, άσε το 26, είμαστε πολύ καχύποπτοι με το 26. Βγαίνεις και στη δηλώση σου και λες πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα πικάρισμα των οπαδών του ΠΑΟΚ προς εμάς. Άκου τώρα ανάλυση. Εντάξει, το πήγατε σε άλλο επίπεδο. Όχι, ρε, κάτσε λίγο, κάτσε. Ναι. Ξέρουμε ότι όταν θέλει να μας πικάρει ένας ΠΑΟΞής, λέει α, θα πάρει το πρωτάθλημα στη Β. Ωραία. Και βγαίνεις και λες πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, πες την άνοδο. Πες να επιστρέψει ο Άρης στη φυσική θέση, δηλαδή το πιο τετριμένο. Πας και λες να πάρω πρωτάθλημα. Και τον Κανακούδη είναι. Εσέ παρακαλώ τώρα, εντάξει. Είναι μια σπουδαία στιγμή στην καριέρα. Τότε σε πιο υποδιέστερες ομάδες όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα είναι σε μια τροχιά βελτίωση στον προσωπικό του επιδόσεων. Ναι, 33 χρονών τώρα ήθελα να. 33, το 33, βγάλουμε καμία σημειολογία. 33 χρόνια και να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και εσύ Κανακούδη σε 33 χρονών. Όχι τόσο, αλλά σου ξαναλέω. Έχει να πάρει. Δηλαδή από την ημερομηνία που γεννήθηκε ο Κανακούδης. Τυχαίο. Όχι, αλλά πραγματικά. Είναι μόνο ο Κανακούδης. Ναι, 33. Και εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Πιο μεγάλο τώρα. Προχθές που λέγαμε τη μεταγραφή. Μπορεί να είναι Αφρικανός. Όχι, παίζει. Μάλλον το παιδί παίζει από. Μικρό. Από πολύ μικρό στα βάσανα. Football League λοιπόν. Χάβγει όλη την εβδομάδα. Θα πενέσω τα γένια. Μόνο εδώ στο λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι σας είπαμε ότι ο Πανσεραϊκός θα πάρει βαθμό, θα πάρει το Χ. Μέσα στην Πάτρα, μέσα στην Παναχαϊκή, μόνο εδώ τα λέγαμε. Ευχαριστούμε για την ομάδα των Σερών. Η οποία... Ό,τι μπορούμε να σας κάνουμε και σας υποδεχόμαστε τώρα κιόλας. Η οποία θα υποδεχθεί και το μεγάλο σωματείο του Άρη. Ερχόσαστε. Να είδες, για σας δουλεύουμε. Τελείωσε. Για σας Θεός, για εμάς ο Πανσεραϊκός. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς. Αν ο Κανακούδης έπαιρνε το 48, δεν θα σήμαινε 48 χρόνια χωρίς τίτλο. Αν έπαιρνε το 44, δεν θα σήμαινε το άρθρο. Το έχει κάνει.
Το 44 το έχει κάνει νομίζω Νεμπεγλέρας και το αλλάξανε. Σοβαρά. Τη χρονιά του 44, τη χρονιά του Άρθρου 44 το είχε πάρει ο Νεμπεγλέρας και το είχαμε αλλάξει. Τέλειο, τέλειο. Αν έπαιρνε το 13, δεν θα σήμαινε τα 13 εκατομμύρια που αυτεκανώνει ο Άρης. Όλα έχουν μια σημειολογία στον Άρη. Μα γι' αυτό σου είπα ότι δεν στεκόμαστε στο νούμερο και σταθήκαμε μόνο σε αυτές τις δηλώσεις τώρα που είπε εντάξει, ήταν λίγο. Ο Μουμίν που είναι Παοξάκη, ποιο νούμερο φοράει. Βρε, δεν μας πειράζει τι είναι, ας είναι και. Δεν μας νοιάζει. Ας είναι Παοξή, θα τα γιανοφάσια. Δεν μας νοιάζει τι ομάδα είναι ο άλλος. Ας έρθει στον Άρη, ας προσφέρει. Και επειδή εγώ δεν μιλώ για άλλες ομάδες. Όχι. Καλά, προσφέρω. Θέλω να έχω και λίγο καταγγελτικό λόγο. Έχουν κόψει το Κυριακή στο χωριό για να μας δείχνουν τις μπάλες. Αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Κάνεις λάθος, το δείχνει νωρίτερα και τελειώνει 3 παρατέταρτο. Πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Σοβαρά. Να δεν κατεβαίνει το φαγητό εκείνη την ώρα. Δεν φταίω εγώ. Που χθες έχω να καταγγείλω και την ΕΡΤ. Α, νόμιζα το Κυριακή στο χωριό. Όχι, την ΕΡΤ έχω να καταγγείλω που έπαιζε ο Άρης. Είχε ξεκινήσει εδώ και κάνα δεκάλεπτο, δεκάλεπτο και μας έδειχνε τον Θεοδωράκη. Δηλαδή. Ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν έδειχνε. Συμβόλαια. Ήρθαν οι Αθηναίοι να μας πάρουν συλλαλητήρια. Αυτά δεν τα λέτε. Έτσι. Όλα για Αθήνα. Έχοντας τρία κανάλια, μπορείς να το δείξει κάποιο άλλο. Στα άλλα δύο δηλαδή. Σε παρακαλώ. Έτσι να τα πούμε για αυτά. Φιλιά, σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Έχεις μισό τα 100 τηλεθέαση. Και αυτό το κάνει ο Άρης. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά είναι τρία, ποιο βλέπει. Θα μου πει. Πες, βλέπουν το πρωί. Πες μου, Έλσα βλέπουμε Πιμενίδου. Το πρωί την Έλσα. Έτσι. Ωραία, εντάξει. Άσε, παρακαλώ. Πέρα από την Έλσα, λοιπόν. Ποιος άλλος βλέπει R3 και για ποιο λόγο. Άλλα, τα υπόλοιπα δεν άρα, ξέρω. Η Έλσα και ο Άρης. Τελείωσε. Έτσι. Τελειώσαμε, κύριε. Βγάλαμε εδώ τα ποσοστά μας. Βγάλαμε και τις ακροματικότητες. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Με τη σταθμάρα μας. Πρωτάθλημα Football League. Ναι. Δύσκολη νίκη για τον Άρη. Άρη Σπάρτη. Λιτό σκορ. Τι έκανα τώρα, καταλάβατε. Να Σπάρτη αυτό. Λακωνικό σκορ. Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, Άρη στο 87 που το έβαλε. Στο 72. 72. Εντάξει, αγχωτική νίκη. Είχε ευκαιρίες. Είχαμε ευκαιρίες να το πάρουμε και πιο νωρίς στο ματς. Εντάξει, δεν πήγαν και δεν έδωσε και ένα καθαρό πέναλτι στον Άρη. Να τα λέμε αυτά. Έτσι. Έτσι, μόνο εδώ. Δεν άφησε και ένα καθαρό γκολ. Τέλος πάντων, γενικά ο Άρης έχει τα τελευταία 3-4 ματς που από 2-3 φάσεις αδικείται κατάφορα. Μην κοιτάς που παίρνει τα ματς. Γιατί τώρα είμαστε κάπως πιο ήρεμοι, γιατί όλα καλά εκ του αποτελέσματος. Κάποια στιγμή θα στραβώσει. Η διαιτησία είναι πολύ εχθρική προς τον Άρη. Χωρίς καμία δόση υπερβολής. Όποιος παρακολουθεί δηλαδή μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Αλλά σου κάναμε το δώρο εδώ, Πασεραϊκάρα, μέσα στην Παναχαϊκή. Τώρα κι άλλο δώρο θα γίνει. Άκουσε. Θα δούμε. Ανεβαίνομεν. Θα παίξουμε για την ιστορία μας. Τι για την ιστορία, εδώ πέφτουμε. Πρέπει να παίξουμε για την ιστορία. Εντάξει, πώς το καταφέραμε. Όλες οι ομάδες στη Β' Εθνική είναι σε ένα καζάνι. Τα αποτελέσματα της Football League, εκτός από τον Άρη. Βέρεια δόξα δράμας 0-2. Αχαρναϊκό Σόφι 0-3. Αυτό σ' αρέσει, κάνει πάντα 0-3. Σ' αρέσει, σ' αρέσει τώρα να το λες αυτό, ναι. Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου 1-0. Εργοτέλης Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Παναχαϊκή Πανσεραϊκός 1-1 και Άρη Σπάρτη 1-0. Έχει και σήμερα παιχνιδάκια. Έχουμε το Καλλιθέα Ιγυνιακός και Καραϊσκάκης Πανηγιάλαιος και την Τετάρτη έχει το Κισαμικός Τρίκαλα. Που είχε αναβληθεί νομίζω αυτό, είναι κάτι. Έχουμε πολύ παιχνίδι. Έχουμε και την Τετάρτη βόλυμα. Μάλιστα, θα δούμε και Β' Εθνική την Τετάρτη. Τι να κάνουμε. Πρώτος είναι ο Άρης με 39 βαθμούς, ακολουθεί η Παναχαϊκή με 34, ο Όφι με 33, η Δόξα Δράμας, ο Κισαμικός, τα Τρίκαλα με 24. Έχουν σωθεί ουσιαστικά, αυτός είναι πλέον ο σκοπός τους. Ναι. Η Σπάρτη με τον Απόλλων Λάρισας 22, η Αναγέννηση Καρδίτσας 21. Και αυτή έτσι ψιλοσωμένη τη βλέπω και από εκεί και πέρα, ξεκινάει πόντου. Το καλό. Και ο Καραϊσκάκης έχουν 18, ο Εργοτέλης 16, ο Ιγυνιακός 15, η Βέρεια 14, ο Πανσεραϊκός 13, η Καλλιθέα 12, ο Πενιγιάλιος 10 και ο Χαρναϊκός μείον 51. Μάλιστα. Και να κάνω λίγο και εγώ το σχόλιο. Παλέψουμε. Πάλι στη βαθμολογία. Δύο-τρεις ομάδες δεν τις περίμενα να είναι εκεί. Τον Απόλλων Πόντου.
Δεν περίμενα αρχικά τον Απόλλωνα όντως να είναι εκεί. Mm-hmm. Δευτερευόντως δεν περίμενα τον Πανσεραϊκό. Γιατί ρε, που τον ξέρεις τον Πανσεραϊκό και δεν περίμενα. Εγώ τον περίμενα. Να σου πω λίγο κάτι. Εντάξει. Αφού και αυτό πηγαίναμε από την αρχή. Ασχέτως της κόντρας έτσι λίγο. Όχι που... ρε, μα δεν είναι. Εντάξει, η ομάδα είναι τώρα περιορισμένων δυνατοτήτων. Η τρίτη ομάδα που δεν πίστευα ότι θα πάει τόσο χάλια. Mm-hmm. Ότι πίστευα ότι θα είναι μέσα στην τριάδο τετράδα και θα πρωταγωνιστεί. Είναι τα Τρίκαλα, τα οποία έχουν πολύ καλή ομάδα, καλή ομάδα, καλή ομάδα. Ο Πανσεραϊκός βέβαια έχει ένα κάτι, πάντα προηγείται και πάντα χάνουμε στο ναι. τέλος. Και πάλι με στην Παναχαϊκή προηγηθήκαμε, mm-hmm. πάλι μας σοφαρίσανε. Άρα μας λες να κοντράρουμε Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω, η ομάδα προηγείται πάντως, ότι προηγείται, προηγείται. Ναι, αλλά δεν παίζουμε πρώτο γκολ Πανσεραϊκός. Μπορεί και έτσι, αλλά δεν μπορούμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα, τι να κάνουμε. Εντάξει, παλεύουμε παιδιά, συνεχίζουμε. Ο Ντάργα της Αμφίπολης, εμπρός για το σκοπό σου. Στην επόμενη αγωνιστική. Σάββατο είναι το μάτς. Τα έχω εγώ μωρέ, εντάξει. Σάββατο στις 3 η ώρα, Πανσεραϊκός Άρης Θεσσαλονίκης. Μια χαρά, 3 η ώρα Σαββατάκι να γεμίσουμε το χρόνο μας. Σάββατο είναι. Ναι. Πάμε. Όχι. Γιατί? Όχι, το όχι δεν πάμε. Μόλις χάλασε τα πλάνα πολλών φίλων μου οι οποίοι θέλαν να πάνε διήμερο. Στις αίρες. Εντάξει, και βρήκαν σπίτι ρε παιδί μου να πάνε. Διήμερο θα πάνε Σάββατο και θα φύγουν Κυριακή. Διήμερο θέλαν από πριν να είναι. Από Παρασκευή. Ναι, ήθελα να είναι Κυριακή το μάτς, κάτω Σάββατο να βγουν να πιούν. Τι τους απαγορεύει να κάτσουν πάλι Σάββατο να βγουν να πιούν. Τώρα δεν είναι, αφού τελειώσει το event δεν λέει. Δεν λέει, δεν έχει κίνητρο. Ναι, σωστό και αυτό, ναι. Να ετοιμάζει. Εντάξει, έχει μια προσέγγιση. Έχει Νιακός Εργοτέλης, Καρδίτσα Παναχαϊκή, Απόλλων Λάρισας Κισαμικός, Απόλλων Πόντου Καραϊσκάκης, Όφη Βέρεια, Σπάρτη Δοξαδράμας και Τρίκαλα Καλυθέα είναι το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Football League. Και στη Γάμα Εθνική Ηρακλής. Πρώτος. Προελάβνει. Κύριος Ηρακλής. Πόσο κέρδισε? 0-4. Έχει φέτος μοιράζει τον τόρτι. Πολλά γκολ. Ο Ρόβα συνέχισε να βάζει γκολ. Πρέπει να έχει φτάσει στα 19-20. Έχουμε χάσει το μέτρημα με τον Ρόβα. Είχε 17, νομίζω έβαλε 2. Εχθές 19. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά πάει. Θα βγει πρώτο σκόρ στη σε όλες τις κατηγορίες, ίσως. Άμα το. Δεν ξέρω αν τον περνάει καν. Ο Σαριφάτ με τον Πρίγιοβιτς είναι πρώτη με 12. Δεν είναι, σε όλες τις κατηγορίες εννοώ τώρα και στη Β' Εθνική φαντάζομαι καλά εκεί. Στη Β' δεν ξέρω. Κάτω από 10 γκολ που θα έχει ο πρώτος σκορ. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα εντάξει, στους υπόλοιπους ομίλους της Γάμα Εθνικής δεν ξέρουμε. Football League 2 δεν λέγεται. Δεν κάνω λάθος. Γάμα Εθνική λέγεται. Εντάξει, οκ. Τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα μία τα λάθος. Ο Αγροτικός Αστέρας έφερε ισοπαλία με τον Άρη Πάλαιο Χωρίου. Ένα-ένα. Αγροτικάρα και αν έκανε το χρέος της. Τελείωσε. Εδώ σε έδωσε. Δουλέψε για τον Ηρακλή. Σε έδωσε αποτέλεσμα πρωτιάς. Ακριβώς. Ναι. Καρίτσα Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 0-0. Καρδία Καμπανιακός 2-1. Εδεσαϊκός Αλμοπός Αριδέας 0-0. Κυλκυσιακός Ηρακλής 0-4. Μακεδονικός Νάουσα 0-0. Και Φίλιππος Αλεξάνδρειας Πιερικός 0-0. Είχε το ρεπό του η Απέλα Γκαδά. Μάλιστα. Πρώτος είναι ο Ηρακλής με 46 βαθμούς. Ακολουθεί ο Άρης Παλαιοχωρίου με 45. Αλλά έχει ένα αγώνα περισσότερο. Έχει κάνει ρεπό ο Ηρακλής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Νομίζω ο Άρης Παλαιοχωρίου είναι αυτή την αγωνιστική. Το ρεπό. Οπότε... Νομίζω, ναι. Οπότε θα πάρει και άλλη διαφορά. Μπορεί να πάει, και μέχρι και τους 4 όπως έχει ο Πάγκο με τον Ολυμπιακό για να κάνουμε μια τέτοια αντιστοιχεία στα πράγματα. Ο Αλμοπός Αριδέας με 36, ο οποίος δεν φαίνεται ότι είναι ικανός να. Όχι, ρε, δεν μπαίνει. Τελείως. Αυτές οι δύο ομάδες και το Παλαιοχώρι αρχίζει σιγά σιγά να πιστοχωρεί έτσι πως αντιλαμβανόμαστε το Παλαιοχώρι το οποίο νομίζω ότι δεν θέλει και πάρα πολύ να ανέβει. Ναι, αλλά μπορεί και να. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Ηρακλή. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το καθεστώς. Θεωρητικά θέλει να ανέβει. Ναι. Μπορεί να βγει πρώτος να παίξει, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σε θέση με την νομολογία, με 1002. Τα χρέη, αν ακολουθούν, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει και δεν είμαστε ειδικοί. Δεν είναι να ξεκαθαρίσει κάτι. Τελευταία χρόνια που ίσχυε εκείνος ο παλιός ο νόμος. Ναι, δεν είναι ότι καθαρίζεις τώρα, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Νομίζω ότι για μία χρονιά μπορείς να διατηρηθείς ως ερασιτεχνικό σωματείο στην Football League, αλλά δεν πρέπει να ανέβεις. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν. Κανείς δεν θέλει να ανέβει. Στο τέλος θα ανέβει απλά καδά. Όχι, εμείς θέλουμε να ανέβει. Καμπανιακός που είναι τελευταίος. Δεν κάποιος θα πάει. Ήρθε και ο Τόμπα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα πάρα πολύ. Λέμε εδώ τώρα άνοδο και τέτοιο. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι η μετάβαση αυτή από ερασιτεχνικό σωματείο σε επαγγελματικό.
Το τι υποχρεώσεις άμεσα γεννά και το διαπιστώνουμε όταν πολλές ομάδες ήδη από τη Football League εγκαταλείπουν. Πρέπει να γίνεις ΠΑΕ ή τι σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις προσλήψεις ουσιαστικά, να ασφαλίσεις τους ποδοσφαιριστές σου. Έχεις φορολογική ημερότητα. Άλλο πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό σε πολύ απλά πρέπει να κάνεις συμβόλαια με ΙΚΑ, με τέτοιο, το κατώτατο έστω. Όχι προσύμφωνα. Ναι, το κατώτατο έστω που σημαίνει να βάλει. Πρέπει να έχει εγγυητική. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να κολλήσει ένσημο. Να σου το πω πολύ απλά. Πολύ απλά. Για να γίνεις, δηλαδή έχει υποχρεώσει τάξεως 600-700 χιλιάρδων ευρώ με το που ανέβεις. Ναι. Με όλη τη σύσταση της εταιρείας, αυτά τα. Νομίζω ότι αυτό που τους δυσκολεύει αρχικά περισσότερο δεν είναι τόσο πολύ. Μπορεί να βάλει πολλά, αλλά έχει πάρα πολλά. 600-700 χιλιάρια βάλει πάρα πολλά. Εντάξει, τώρα μπορεί να βάλει πολλά. Okay. Δεν είναι τόσο πολύ τα συμβόλαια και τα ένσημα. Αυτό που τους δυσκολεύει στην αρχή είναι η εγγυητική. Και η εγγυητική μέσα παίζει. Γιατί είναι ένα ποσό μαζεμένο το οποίο δεν μπορείς να πειράξεις. Δεν έχεις έσοδα ταυτόχρονα καθόλου ναι. Που πουθενά κάτι ψευτό τηλεοπτικό. Και πρέπει να αρχίσεις να κυνηγάς τηλεοπτικά, εισιτήρια, διαφημίσεις, οι οποίες στη Football League είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον που υπάρχει στη Super League. Ναι, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχεις καλώς ή κακώς ένα εγγυημένο συμβόλαιο. Οπότε. Είναι γι' αυτό και πολλές ομάδες. Πολλές ομάδες δεν πολύ ψήνονται κιόλας για την άνοδο έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Η κατάσταση. Anyway, επόμενη αγωνιστική που παίζουμε. Επόμενη αγωνιστική παίζουμε εντός, δεν θυμάμαι ποιον. Εντάξει, παίζουμε με κάποιον εκεί, να το σκίσουμε να πούμε, να το πετάξουμε να μάθει. Καλά, μην λες τέτοιο. Έλα, πούμε και κανένα με έτσι να μου. Με την καρδία. Εντός, ναι. Με την καρδία εντός. Λοιπόν, ο Ηρακλής, φαντάζομαι Κυριακή 3. Αυτό ναι. Δεν χαλάει ποτέ. Δεν χαλάει ποτέ. Έτσι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Καθώς εμείς σας παρέχουμε την απόλυτη πληροφόρηση για τα όσα συνέβησαν. Όλο το Σαββατοκύριακο σε ποδόσφαιρα, σε καλαθόσφαιρες. Να πούμε ένα γρήγορο μπασκετάκι. Και μπασκετάκι θα πούμε, μα εννοείται. Είναι όχι, εδώ θέλω το τελευταίο μισάωρο. Να πούμε έρευνα. Θα πούμε έρευνες, παιδί μου. Θα πούμε έρευνες. Αμέσως φαγώθηκες τέτοια αγωνιστική, τέτοια έχουν γίνει σκοτωμή. Σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, σε ΠΑΟΚ, πας Γιάννενα και εσύ θες να πούμε έρευνες. Ναι. Σούπερ Μπολ. Μάλιστα. Και τον κόσμο δεν τον απασχολεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, οκ. Βγήκα στην αρχή λίγο εκεί μαλλιοτραβήχτηκαν. Ναι, λίγο Άρης ΠΑΟΚ να σου πω κάτι. Εντάξει, λογικό. Έπαιζε Ολυμπιακό. Ας βγουν Αριάννη και Πάουξης να τα πούνε, γιατί όχι. Άσε βρε τώρα, goal offside ο ένας. Ξεκάθαρα. Έτσι, ναι. Εμείς τότε αυτό σας κάναμε εκείνο, αυτό. Το έτσι, το αλλιώς. Μια χαρά είναι αυτά, είναι τα ωραία να ξέρεις. Όσο δεν ξεφεύγουν αυτά. Τα απολαμβάνουμε. Όσο δεν ξεφεύγουν αυτά πέραν του χιουμοριστικού είναι καλά. Άμα ξεφύγουν, εντάξει. Μπάσκετ. Κολοσσός Πανιώνιος, 70-62. Τίμιο και αναμενόμενο. Ναι. Ναι. Γυμναστικός Λάρισας Φάρος, 80. Προμηθέας, νομίζω ότι είναι δύο μάτς. Ναι, ναι, όχι, όχι, μία, ναι. Προμηθέας. Πώς λέμε, Μίλαν Κούντερα, ναι. 0-1, ναι. 81-89. Λαύριο Τρίκαλα, 117-87, χωρίς να υπάρχει παράταση. Ναι, το Λαύριο που βάζει τις καλωστάρες, ναι. Έτσι τις έχει. Άρα στο Λαύριο πήγε ο Άρης και κέρδισε όμως μέσα. Πήρε ένα τεράστιο διπλό. Τώρα που θα έρθει το Λαύριο να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. ΑΕΚ Άρης, 73-64. Κόρυβος Ρέθυμνο, 102-97, σε δύο παρατάσεις. Ολυμπιακός Κύμη, 93-78. Και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 74-91. Ο ΠΑΟΚ κόντρα χθες τον Παναθηναϊκό για κανένα ημίχρονο. Τίποτα μη αναμενόμενο σε αυτή την αγωνιστική. Ναι, όλα ήταν προβλεπόμενα. Νομίζω ότι οι δύο παρατάσεις πιο αδιάφοροι. Ναι, ήταν το μόνο μη αναμενόμενο. Και το Ρέθυμνο παίζει πολύ παράταση φέτος. Το έχει. Ναι. Όλα τα μάτια είναι στον πόντο. Ναι. Το έχω παρακολουθήσει. Και ξέρω. Και ξέρω. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός αίτητος με 30. Και έτσι θα το τελειώσει από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να έχει ΑΕΚ στο ΑΚΑ. Ναι. Και τον Άρη εκτός. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Εντός. Εντός τον έχει τον Άρη, κάτω στην Αθήνα παίζει. Πάλι είναι η Γκάλης βέβαια. Αλλά εντάξει, οκ. Σαν εντός θα είναι. Μοιράζονται το δύο γήπεδο σε διαφορετικές πόλεις. Εδώ μοιραστήκαμε τον ίδιο παίχτη. Σωστό και αυτό. Παναθηναϊκός πρώτος με 30, δεύτερος ο Ολυμπιακός με 26, τρίτο το Λαύριο με 25, τέταρτος ο Προμηθέας με 24, όσους και η ΑΕΚ. ΠΑΟΚ και ο Κολοσσός 23, το Ρέθυμνο 22, Κύμη και ο Κόρυβος 21, Άρης, Γυμναστικός Λάρισας Φάρος 20
Και στην τελευταία θέση ο Πανιώνιος μαζί με τα Τρίκαλα με 18. Επόμενη αγωνιστική. Το Πανιώνιος το έχει πει το ποίημα. Εντάξει, μπορεί να ανέφερες πριν ότι ο Άρης έχει μια τετράδα αγώνων που είναι φωτιά, αλλά θα πρέπει να βλέπεις και τους άλλους τι θα κάνουν. Ναι, δηλαδή να πάρουν δύο παιχνίδια τώρα. Παραπάνω από τον Άρη, πολύ δύσκολα το βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι πολύ δύσκολο πολύ το θέμα. Δύσκολο το είναι. Τώρα να το πάμε λίγο πιο μακριά. Πέραν του αγωνιστικού, αν ναι. και σώθηκε ο Άρης. Ναι. Τι μέλλον υπάρχει. Άλλο αυτό. Άλλο το το πώς θα κατέβει του χρόνου είναι το θέμα. Άλλο ζήτημα. Εκπίπτουν εγγυητικές αυτή τη στιγμή λόγω είναι τους υπόδες του Καβαδά. Ο γενικά Άρης θυμίζει ακριβώς τον περσινό Ηρακλή. Ακριβώς το ποδόσφαιρο. Έτσι ήταν ακριβώς η κατάσταση. Η ομάδα ναι μεν σώθηκε στον πρόεδρο. Ναι, ακριβώς. Είναι σχεδόν, ναι, εντάξει, είναι σχεδόν ίδια η κατάσταση. Ναι μεν σώθηκε αγωνιστικά, αλλά εξωγωνιστικά δύσκολα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Επίσης. Και σε εσάς, καλημέρα. Να πούμε για τα ελληνικά ή να πούμε για τα ευρωπαϊκά. Ό,τι σας αρέσει. Τα πάντα και για τα αμερικάνικα λέμε σήμερα. Έτσι, μπράβο. Τα ελληνικά είναι πολύ συχνά και στη ηλικία που είμαι τα ζω τόσα χρόνια, αλλάζουν τα χρώματα. Ποια είναι η ηλικία σας από περιέργεια? 55. Α, πιο μικρός. Νεότατος ακούγεστε. Και ο παδός του Άρη. Κοίταξε, Ραδίς, είναι γνωστό ότι η πόλη είναι κίτρινη, έτσι. Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί ήσουν ακροατής και σε άλλο μέσον, σε θυμάμαι εγώ τη φωνή, τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, όχι, είναι γιατί είχαμε κάνει ωραίες συζητήσεις με τον άνθρωπο. Και μαϊτανός και γραφικός. Μα μας έφερες πελατεία, Τσουτσούρα, να σε καλά. Σας έφερα πελατεία. Λοιπόν, όχι, έχω βγει σε εσάς αγαπητέ οπαδέ του ΠΑΟΚ και πιο πρωινή ώρα που δεν είχε βγει ο ήλιος ακόμα. Του Πανσεραϊκού. Εντάξει, ναι. μας ευχαριστήσουμε τον ιστορικό Πανσεραϊκό. Να τα λέμε αυτά. Να μην είμαστε μόνο κακοπροαίρετοι με τους αγαπημένους μας Σεραίους. Η μοναδική φορά που θα έτρωγα ξύλο σε γήπεδο, γιατί είμαι άνθρωπος ηρεμίας, ήταν στο Χαριλάο. Σε Άρης Πανσεραϊκός το 1997, είμαστε στη θύρα 1, βάζει τον γκολ ο Αντεμάρ, πανηγυρίζουμε πάνω και σκάνε όλοι από χωρίς, δεν είχε ούτε αστυνομία τέτοια. Και φάγαμε κάτι φτισίδια, εντάξει, οκ. Την γλιτώσαμε. Όλοι μας έχουμε φάει τέτοια στο γήπεδο. Τίμιο, ναι. Τα ελληνικά πράγματα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στον αθλητισμό γενικά είναι όπως είναι η ελληνική πολιτική, έτσι. Έτσι. Η ελληνική κοινωνία γενικότερα. Δεν πιστεύω να παρεξηγούνται κάποιοι. Αλλάξαν τα χρώματα. Ας μην ήρθω ΣΥΡΙΖΑ, ήρθω ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό, δεν να τα λέμε κι αυτά. Αλλά στα ευρωπαϊκά όμως εχθές, ναι, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε. Για τη σφαγή της Λιβερπούλ. Τους ουρακοτάγκους αυτούς, ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο συγκεκριμένος, όχι διευθυντής, ο Λάιτσμαν. Που πανηγύρισε. Ο Λάιτσμαν που σήκωνε το σημαίακι εκεί στο κόρνερ, ενώ κάπου εκεί στο 93 και κάτι μπάλα πεζόταν εκεί στο κέντρο. Φωνάζει το διαιτητή και ζητάει το δεύτερο πέναλτι. Το οποίο βέβαια όταν μας το ξαναδείχνει η τηλεόραση, αισθανθήκαμε λίγο κάπως, ρε παιδί μου. Έτσι, να χωρίσουμε την Αγγλία στα δύο. Έτσι. Βέβαια στο τέλος έγινε κάτι που δεν το έχω ξαναδεί, ας πούμε. Με τη γροθιά. Όλοι πήγαν πάνω στο διαιτητή, ξέρω εγώ. Λέω, έχει γούστο να αλλάξουν εκεί τα πράγματα. Μα τους έχουμε αλλοιώσει όλο τον πολιτισμό. Εννοείται, ξεκάθαρα. Εδώ, την προηγουμένη εβδομάδα μας πήρε φίλος West Ham και έλεγε πάμε για μανούρες. Και τέτοια. Τι νομίζεις. Πήγε Μαρινάκη στην Αγγλία, έρχονται και άλλοι. Πάρει και ο Σαββίδης καμιά ομάδα. Και Αλαφούζος και τέτοια. Όχι, κοίταξε, να γίνει ρε παιδί μου λίγο κάπως τώρα. Εκείνο, αυτό το ξενέρωτο με το λάτι είναι, ξέρω εγώ, και τέτοια. Τώρα, αυτό είναι το νόημα. Αυτοί κουράσανε και εμείς κουράσαμε και αυτοί κουράσανε. Έτσι ακριβώς. Στέλνουμε δικούς μας παράγοντες για να υποβαθμίσουμε το προϊόν της Αγγλίας, έτσι ώστε να υπερτονιστεί το προϊόν της Ελλάδας. Και να βρούμε καλύτερα συμβόλαια τηλεοπτικά. Κόλπο, μάρκετινγκ είναι αυτό. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, κούκλα μου, που σ' ακούω και σε συμπαθώ περισσότερο από το Πάπι. Λογικό είναι. Λογικό να είσαι γυναίκα, είσαι γυναίκα όμορφη, γιατί το καταλαβαίνω τι είπε. Απ' τη φωνή. Καλά, είσαι εσύ ένας φυσιογνωμιστής, ένα ακουογνωμιστής.
Καταπληκτικός. Τώρα είμαι μπαίνω μέσα καιρός. Ναι. Σαββατοκύριακο είχε 7 με 8 μποκός και δεν είχε καλά βιβλία. Καταπληκτική ενημέρωση, συγκλονισμένοι όλοι. Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Και δεν πήγες. Και τώρα μπαίνουμε μέσα. Ναι. Ήταν καφέ να πάω σε 12 μέρες. Ναι. Θα αργήσω μετά από 13-14 μέρες. Θα μας πάρεις. Μετά από 13 μέρες θα μας πάρεις τηλέφωνο. Όχι. Α. Σε παίρνω συχνά. Απλά το ίντερνετ δεν πάω. Τώρα θέλω να ηρεμήσω λίγο το εγκέφαλο. Δεν μπορώ να το λειτουργήσω. Λογικό. Το όνομά σου κοπελιά μου, γιατί ξεχνάω και το όνομά σου. Δήμητρα. Αχ, Δήμητρα, Δήμητρα. Εσύ πρέπει να με σκέφτεσαι κάθε βράδυ. Μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα. Έτσι, στην οικοδομή. Ωραία, Δήμητρα, άκου. Και Μπάμπη. Και συγχώρεσέ με, Μπάμπη, που μιλάω μόνο με τη Δήμητρα. Είναι εδώ και ο Αποστόλης. Δήμητρα, λέγε. Το χέρι, μην μου δώσει καμιά παντόφλα εκεί και να με δίνει. Όχι, παντόφλες αλλού παν. Έτσι, μη στεναχωριέσαι. 38 χρονών είμαι, δεν το πιστεύετε. Νεότατος. Μάλιστα. Πολύ καλό παιδί είμαι, εντάξει. Το ξέρουμε. Είσαι ο καλύτερος, φιλιά πάφη μου, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Παρακαλώ. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Αυτό που μου κλείνεις τις τύχες έτσι. Παιδί μου τώρα. Μισό, θέλω λίγο να κάνω θέλω παρέμβαση. Θέλω να το καψουρέψω, κατάλαβες. Δεν θέλω τόσο θάρρος. Θέλω να κάνω παρέμβαση. Ναι. Για αυτό το αρρωστάκι. Ναι. Μπράβο στο Λάιτσμαν, ο οποίος είδες μετά την απόφαση εκεί με τη Λίβερπουλ. Ναι. Που έκανε, που ανηγύρισε έτσι. Αν τα κάνανε αυτά στην Ελλάδα, τι θα λέγατε. Περίμενε. Αυτό το καταρχήν. Σουρωτή Premier League, τι θα λέγατε. Καταρχήν, οτιδήποτε γίνεται κατά τη Λίβερπουλ, είμαστε φαν. Ναι, δηλαδή αυτό το διαιτητή, το τσακαλάκι αυτό, μπράβο στον Αλάναρο. Μου το φέρεις αυτό στην εκπομπή εδώ να πούμε. Τον Αλάναρο αυτό, να τον αντιλιβερπουλέο, τον σύντροφο. Εσύ και ο Ασλαμάς, ναι. Εσύ και ο Ασλαμάς. Η πλάκα δεν είμαι Μάντσεστερ, δεν είμαι τίποτα από ναι, Αγγλία. Ναι, είσαι αντιλιβερπουλ όμως. Είμαι φανατικός αντιλιβερπουλ. Ο Ασλαμάς είναι πρώτα αντιλιβερπουλ και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, κυκλοφορεί με τσάντα Manchester City, μπλουζάκι, Bournemouth. Καπέλο United, ναι. United και, αλλά Liverpool μόνο το φταίει, τέλος πάντων. Άγιε τώρα μην ανοίξω στόμα μου πρωί-πρωί. Μαζί του είμαι. Μαζί. Σφαγή της Liverpool. Καλά να πάθει. Πόσα χρόνια έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, το 90 έχουμε. 89 έχουμε. 89, σχεδόν αγέννητο σήμερα. Έγινε ο Μίκης υπουργός τότε με τη Νέα Δημοκρατία και πήραμε πρωτάθλημα γι' αυτό. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, έτσι. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο, επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωρο της εκπομπής μας, 7 και 39 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε και το φίλο μας τον Ντάνιελ που μας γράφει: τα κατάφερα, σηκώθηκα και ακούω ράδιο με καφέ. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι για τους ανθρώποι που παλεύουν να ακούσουν λόγο, επειδή. Εντάξει, παλεύουν να ακούσουν όποτε μπορούν. Είναι στο πλευρό μας. Καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και το αναγνωρίζουμε. Καλημέρα σε όσους τώρα μπαίνουν στην παρεούλα μας και καλή εβδομάδα. Γιατί είναι και Δευτερούλα σήμερα. Δυναμικά μπήκαμε φορτσάτα. 2-31-0-2-87 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από τον Πρωτοπόρο. Οχ, νάτος. Τι μηχάνες, τι ακούγεται από πίσω. Ξέρω κι εγώ, μωρέ. Στο μπαλκόνι είμαι. Α, φυσικός ήχος. Τι λέει. Ναι, και εγώ νόμιζα ότι είσαι σε κανένα μηχανουργείο, σε κανένα αυτό. Όχι. Ετοιμάζεσαι για υψηλές πτήσεις. Ωραίο. Καλό, μόνο τέτοια γραφικά θα ακούς σήμερα. Κρυώνω και τέτοια. Για βόλε είπατε, παιδιά. Όχι, περιμένουμε εσένα τον ανταποκριτή. Τι γίνεται. Πετοσφαίρισης. 3-0 κερδίσαμε προχθές. Ποιον? Τον Εθνικό Πειραιός. Α, έχει Εθνικός Πειραιός ομάδα στο βολέι. Βεβαίως. Ναι. Ο Εθνικός Πειραιός που επιστρέφει πιθανότατα και επιστρέφει. Θα παίξει play-off για τη Football League. Είχε επεισόδια τώρα με την προοδευτική για να κάτι μανούρι. Ο χαμός έγινε, Μπάμπη. Ωραία πράγματα. Ναι. Καλτήλα. Τι ομιλάρα είναι εκείνη στη Γάμα Εθνική. Τι ομιλάρα είναι αυτή των Αθηνών. Έχει Εθνικό, έχει Ιωνικό, έχει προοδευτική. Ναι. Είναι χαδέλεγια. Ενθουσιάστηκα μόνος. Τι πλάκα. Μάλιστα. Ναι. Για πες. Ένας απέραντος ενθουσιασμός. Τι να πω. Όλα καλά, παιδιά, όλα τέλεια. Κερδίζω πάγω όλα καλά. Ναι. Για τα offside όμως δεν λέτε.
Έλα ρε παιδιά, το offside ήταν αυτό. Εντάξει, μετά τα τρία μέτρα το δίνεις. Καλά σου λέει ο άνθρωπος τώρα, δίκιο έχει. Είδα μια ανάρτηση. Γελάτε. Κάποιοι βγάλανε εκεί πυθαγόριο θεώρημα, ορθές γωνίες. Ναι, γραμμούλες, 4,5 εκατοστά αυτό από εκεί, το τετράγωνο της υποτινούσης και τέτοια. Καταπληκτικά πράγματα. Πάνω από 3 μέτρα. Ενώ offside το έχουμε μάθει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα γιατί να αλλάξει τώρα, επειδή άλλαξε το χρώμα και τι έγινε δηλαδή. Μπάμπη, θα σας το ξαναπώ. Χειρότερα θα κάνουμε. Λες, δεν ό,τι μας στερήσαν τόσα χρόνια. Λες. Ναι. Τίμιος. Εντάξει. Όχι. Εγώ το λέω. Για να πάρεις πρωτάθλημα, πάντα έχεις και μια έτσι. Μία, ναι. Ελαφρά ευμία. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, αυτό που συζητούσαμε και με την Κατερίνα. Όλες οι ομάδες παντού, παγκοσμίως. Ναι, δεν χρειάζονταν φέτος ο ΠΑΟΚ να έχει τέτοια ευμία. Εδώ σφάχτηκαν οι New England Patriots σήμερα. Ναι, οι Patriots πατριώτες της Νέας Αγγλίας. Πώς, και εκεί και στο Super Bowl γίνανε αυτά. Μίλησε ο άλλος για παράγκα, βγήκε 6 και 10. Άκουμε αυτό. Μαϊμού μπορούν. Παντού γίνονται, παιδιά. Έτσι, ακριβώς. Παντού. Παντού γίνονται και τώρα γύρισε και είναι για μας. Αυτό είναι το θέμα. Ότι χθες τα Γιάννενα πάω και θα τα κέρδιζε έτσι κι αλλιώς. Για τα κέρδιζε 0-1-0-2. Τώρα δεν χρειαζόταν τον goal offside, δηλαδή γιατί να έχεις να σου λένε και οι άλλοι. Νομίζω ξενέρωσαν όλοι οι παοξίδες με αυτό το. Πραγματικά δεν χρειάζεται. Το είναι επίσης σαν τον τελικό του κυπέλου. Ο οποίος ΠΑΟΚ θα τον 20 φορές να τον παίζει αυτό το τελικό κυπέλου με την ΑΕΚ και έτσι 20 φορές θα το παίρνει το κυπέλο ΠΑΟΚ πέρσι. Ωραία. Δεν χρειαζόταν το offside. Για μη συγκρίνετε το offside το περσινό του τελικού με το χθεσινό. Όχι, το χθεσινό ήταν πιο καταφανές. Ναι, του τελικού παιδιά 10 φορές να το βλέπεις, πάλι δεν θα έλεγες ότι είναι χιλιοστά. Αλλά χιλιοστά δεν είναι, αλλά εντάξει ήταν δύσκολη φάση, οκ. Ήταν δύσκολη φάση, εντάξει. Επίσης το χτεσινό δεν χρειαζόταν στο ένα το λεπτό. Ναι, δηλαδή να έχεις φτάσει στο 80 και να μην μπαίνει το γκολ. Να το καταλάβω, στο ένα το λεπτό. Πόσο μου αρέσει παιδιά αυτή η κουβέντα στα ραδιόφωνα τώρα που γίνεται. Γιατί, δηλαδή αδικείς την ομάδα σου. Άρα βγάλαμε. Πάω και ένα αδικημένο. Ανακοίνωση. Ναι. Αδικούμαστε. Από την ομάδα σου με αυτό το πράγμα. Γιατί προφανώς και θα κέρδιζες τα Γιάννενα. Προβοκάτσια. Έτσι ακριβώς. Επίσης προτείνω τον Πάκο να πάρει το Βελίδι. Καταπληκτική εμφάνιση χθες. Ναι. Δεν τα λέτε αυτά. Ναι. Τερματοφυλάκα στον Ιωαννίνο. Να το φέρουμε πίσω. Ναι, μα έβγαλε μάτια χθες. Έκανε συγκλονιστικές αποκρούσεις. Τέτα. Αυτά η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα. Ο Βελίδης είναι. Δεν είναι το άλλο ταγάρι μπροστά που έχουμε. Έλα, σε παρακαλώ. Δύο γκολ σε βάλε χθες. Έχω φίλο που είναι από Λιβαδιά και είναι ο παδός του Λιβαδιακού. Ναι. Έχει έρθει στο Χαριλάου. Ναι. Και όταν έπαιζε ο Βελίδης σε εμάς, επειδή μιλούσε και με το τοπικό εκεί το Λι, ναι. Έλεγε «Α, αυτό είναι το Βικελίδη, πολύ το συμπαθώ». Φιλιά, καλή σου μέρα. Τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Φυσικά. Και θα είναι, την αισθανόμαστε. Ακριβώς τις ίδιες κουβέντες, φίλε μου, λέγαμε στα ραδιόφωνα, γιατί ακούω χρόνια ραδιόφωνο, όταν στην Παντοκρατορία του Ολυμπιακού, ακριβώς τα ίδια. Και τότε λέγαμε ότι εντάξει δεν το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, αλλά θα κέρδιζε έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς, καρμπών. Καρμπών, φίλε. Το θυμάμαι τότε, γιατί και ο Ολυμπιακός κάποιες χρονιές, παιδιά, για να μην λέμε ότι να είναι, είχε καλή ομάδα, είχε ομαδάρα είχε. Με Τζόρτζεβιτς μέσα, με Ριβάλτο, με. Χαμόταν η μπάλα. Αβραμάκο, Παπαδόπουλο. Πολλούς, εντάξει, εννοείται. Έχει την καλύτερη ομάδα για πολλά χρόνια. Ιδίως μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν διανοούσαν να πάρεις νίκη. Έλεγες να πάρεις ισοπαλία και να φύγω. Παρ' όλα αυτά, άκουσα το φιλαράκι που είπε για τη Λίβερπουλ και καλά έκανε και όλα αυτά. Μου θύμισε, δεν ξέρω άμα λέει κάτι, τότε που ο κύριος Φέργκισον στην Παντοκρατορία της Manchester U, δεν θέλω να το λέω και το όνομα. Έτσι, να μην το λέμε, της κατανόμαστης. Δικιά μας κατανόμαστη, της πρωινής ζώνης θα είναι. Ναι. Λοιπόν, δήλωσε ότι συνέτρωγε με τους διαιτητές. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι αυτό. Αν τα κάνανε αυτά στην Ελλάδα τώρα τι θα γινότανε. Λοιπόν, εχθές αυτός ο διαιτητής ήταν ενεκδίκητος. Δεν υπήρχε. Αυτό το πράγμα με εκνεύρισε. Μπράβο το παλικάρι. Μπράβο το παλικάρι. Τον αντιλιβερπουλέο, αυτόν τον άρχοντα, τον γίγαντα, τον επόπτη και τον διαιτητή. Λοιπόν, μπράβο τους. Επιτελούν έργο αυτοί οι άνθρωποι. Παρόλα αυτά, με εκνεύρισε. Παρόλα αυτά, ξέρω ότι όταν θα καθίσω να δω τη Λίβερπουλ, 9 στις 10 φορές θα δω ποδόσφαιρο. Και αυτό με γεμίζει σαν οπαδό αυτής της ομάδας. Με γεμίζει, όσο και να ακούει, με γεμίζει. Και ξέρεις ότι θα φάει γκολ στο 90. Χειρότερα του Πασεραϊκού έχει γίνει. Στην άμυνα δεν ξέρω. Χειρότερα του Πασεραϊκού. Τελευταίο, επειδή δεν θέλω να κρατάω τη γραμμή. Ναι. Δεν θέλω. Χθες πήγα στο μάτς Άρης Πάρτη. Λοιπόν,
Φίλε, τα σαΐνια εδώ της δημοσιογραφίας της πόλης μας λέγανε ότι ο Άρης τώρα με μυροφορίδι θα παίρνει και τα σπόρια. Mm-hmm. Εγώ γιατί βλέπω συνέχεια τα αντίθετα σε κάθε αγωνιστική ρεκόρ. Αυτό είπα και στο στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι ο Άρης έχει τα τελευταία 4 παιχνίδια που έχει μόνο αντίθετα σφυρίγματα. Δηλαδή, έχει μόνο αντίθετα σφυρίγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική δεν σφυρίζουν αυτά που βλέπουν οι διαιτητές. Γιατί εχθές το ένα πέναλτι ήταν καραμπινάτο αυτό που το χτυπάει στο σκηνικό. Και να σου πω λίγο κάτι για να μην το μακρηγορήσουμε. Άσε το πέναλτι. Ναι. Η φάση του offside που είναι ο επιθετικός ο δικός μας μπροστά, όντως εκτεθειμένος, αλλά δεν πηγαίνει στη φάση και πηγαίνει προς τα πίσω. Και βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, ο Πλατέλας πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και δεν ήταν ο Πλατέλας, όχι. Τον είχε κάνει αλλαγή. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Τέλος πάντων, βγαίνει από τα δεξιά που είναι καθαρά καλυπτόμενος. Ο Κάσος ήταν, ο Κάσος. Μπράβο, ο Κάσος. Που βγαίνει από τα δεξιά και βγαίνει τετατέτ ουσιαστικά. Αυτή η φάση, εντάξει, τώρα μιλάμε, είναι παιδική. Είναι αστεία να τη δώσει. Να μην πούμε και για τον γκολ που ακύρωσε, έτσι. Σου λέω, έχει πολύ εχθρική διαιτησία ο Άρης και δεν το λέω τώρα οπαδικά. Αυτά, καλημέρα. Έγινε, καλημέρα, σε φιλούμε. Βλέπουμε. Πλατέλας, πώς να ήταν τα ράγια για το νέο look του Λιβάγια. Όχι του Λιβάγια, του Βράνιες. Του Βράνιες, του Βράνιες. Τι γίνεται φέτος με τη βαψομαλία, ρε παιδιά, ειλικρινά. Ξαναγυρίσαμε στο 90. Icon, ναι. Ο Πλατέλας. Ο Πλατέλας και παλιότερα ήταν ο Πλιάτσικας που είχε αυτό το μαλλί στην ΑΕΚ. Ξαναγυρίσαμε στο 90. Και όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τον Κανιθάρες. Καλά, ο Κανιθάρες, εντάξει, ένα διάστημα τα είχαν έτσι τα μαλλιά. Ναι, η δεκαετία του 90 ήταν Green αυτό. Day το είχαν. Rave. Και χθες βγαίνει ο Βράνιες επανακάτω. Νομίζω ότι ήταν επαναφάνιση με όλο αυτό το ζήτημα που είχε γίνει φεύγωμένο και τέτοια. Ναι, και ήταν και δυναμική. Ποσταρίσματα, αεκάρα. Ποιος Ολυμπιακός έγραψε στο Instagram, ανέβαζε βιντεάκια μέσα από το λεωφορείο από την υποδοχή που είχαν εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, από μικρό παιδί ο Βράγκης, κανονικότατα. Στα στενά εκεί. Της Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης αυτό το σημειολογικό που είπαμε, δεν ξέρω αν το αναφέραμε, ότι χθες ήταν η μέρα της Φιλαδέλφειας και της Νέας Φιλαδέλφειας. Το πήραν το πρώτο πράγμα που είδα μόλις σήμερα. Φιλαδέλφεια Ingles πήρανε το Super Bowl. Σούπερ διπλό πήρε η Νέα Φιλαδέλφεια Ingles πάλι. Αυτά μόνο στο λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, θα τα ακούτε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, Αντώνης? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσείς? Μια χαρά. Χαιρόμαστε. Περίμενε να κλείσω λίγο το ραδιόφωνο. Ναι. Α, έτσι. Αυτοματισμοί στο γήπεδο. Έτσι. Εμπειρία. Ναι. Λοιπόν, για να... Αντώνης Ταξί, πρώτα απ' όλα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν το είπα το Αντώνης Ταξί. Το ταξί, όχι. Το Αντώνης μας έμαθε. Όρμα και ιδιότητα, είπε. Μπράβο του. Ναι. Λοιπόν, έχω δάσκαλο τον Ασλαμί, ρε φίλε. Όνομα και ομάδα. Άμα δεν πεις όνομα και ομάδα, τελείωσε. Δεν βγαίνει εκπομπή. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο παλιός είμαι στα αθλητικά δρόμενα της πόλης και της χώρας, έχω δει τον Μπέλκα να βάζει γκολ μη offside. Τι λες? Ναι, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις. Ναι, ρε φίλε. Ναι, α, για εσύ παρακολουθείς από πολύ παλιά, δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, για κανένας παλιός είμαι, ρε φίλε. Τώρα καταλάβαμε και τι ομάδα είσαι, μάλλον. Ναι, θα το πούμε το πράγμα. Εσύ είσαι δικός μας. Ένα άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού ρε Μπέλκα, δεν θα σου σηκώσει offside. Γιατί κοιτάζουν επόμενοι. Εντάξει, πρέπει για να το σιγουρέψει. Όχι, πρέπει να το δουλέψει αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, είναι το Ολυμπιακού δεν κοιτούσαν ποτέ. Μπράβο, δεν ασχολούντουσαν. Δηλαδή ο ήξερε ο Γιανακόπουλος ότι ο άλλος έχει φύγει σέντρα. Αυτός κοιτάει, γυρίζει, δεν το έχει δουλέψει καλά. Ο Καραπιάλης έπεφτε και λέει πέναλτι, πήγαινε μόνος του την έστεινε την μπάλα. Τι έχει δώσει, δεν αποκλείται, έχει δώσει ούτε άουτ, κάτι θα έχει δώσει. Εγώ περίμενα χθες να βγει κάποιο από τα αντίπαλα, τέλος πάντων, τις αντίπαλες σελίδες ή οτιδήποτε στον ΠΑΟΚ. Απορώ πως δεν βγήκε κάποιος να γράψει «Πέσαν οι μάσκες» και τέτοια με τη μάσκα του Πέλκα. Έτοιμο το λογοπαίγνιο ήτανε. Και ένα άλλο που είπε ένας προηγούμενος συναγωνιστής προηγουμένως, όλα αυτά που μας χρωστούν τόσα χρόνια, τι τους χρωστάνε τόσα χρόνια? Εντάξει, εδώ βγαίνουν οι άλλοι και λέει, μας δεν τους χρωστάνε. Μας χρωστάνε οι Ευρωπαίοι. Δεν τους χρωστάμε εμείς τώρα μερικά δίσκου. Δεν τον έκοψα εγώ, μη λέτε. Είδω, τα αφήνουμε όλα και βγαίνουν στην Ευρωπαϊκή. Να το εξηγήσω λίγο το φίλο. Δεν τους χρωστάνε πρωτάθλημα, νομίζω. Τους χρωστάνε όμως σφυρίγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι και σε αυτούς, το ξαναλέμε. Σε πολλές ομάδες. Και στον Ηρακλή και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και σε πολλές ομάδες. Να μαζευτούμε όλοι εδώ που μας χρωστάνε σφυρίγματα να πάμε σε έναν τροχονόμο. Με 3.000 σφυρίγματα.
Ορίστε εδώ, να θυμηθούμε Ηλεκτροχαβίτο, κυρίες και κύριοι. Ο φίλος μας αυτός που είναι, υπάρχει ακόμα ο περιβόητος που ήταν παλιά στην. Εδώ, στο Βαρδάρι. Μετά τον είχαν μεταθέσει και τον πήγανε. Υπάρχει ακόμα. Όχι στη Χάνθ. Εγώ τον πέτυχα πριν χρόνια εκεί στα τέτοια. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, στο φανάρι τη Βουλγαρή. Και μου είχε πει ταξιτζή, αυτό επειδή είναι πολύ καλό τροχονόμο, το φάγαν τα κυκλώματα. Α, τον περίεργο. Καλημέρα στη Γραμπούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Παράσταση πότε έχεις? 14 Φλεβάρι. Δεν μου λες, παραγγελιές δέχεσαι, τραγούδια? Δύσκολα. Αν είναι κάτι που το έχουμε έτοιμο, θα το παίξουμε. Για πες το όμως εσύ. Εντάξει, για την επόμενη. Οι υποβιβασμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Μάλιστα, εντάξει. Άμα φέρουμε την Άντζελα, η Άντζελα το λέει αυτό. Η Άντζελα. Η χωρισμένη. Εντάξει, όχι. Από Άντζελα θα πούμε άλλο. Ναι. Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη. Ναι. Αν θες να το κάνεις αυτό, μια τέτοια μια ιστορία. Μπορείς το βρεις. Το βλέπουμε μέχρι τις 14. Φιλιά, φιλιά. Έγινε. Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από τον Γκάλι. Ενδεχομένως μπορεί να γίνει μια μετάφραση. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα. Το Ζαγοραίο θα τον παίξει στον Καλά το Βραδινό? Όχι. Ούτε την εισαγωγή του? Ούτε. Τι να κάνουμε? Έχουμε να κάνε λίγες πρόβες. Άμα καταφέρεις και μαζέψεις την μπάντα να κάνουμε πρόβες που παλεύουμε για να συντονιστούμε. Ναι. Θα σε παίξω ό,τι θέλεις. Πώς το λένε το τραγούδι, ξαναπέ. Dota Press. Πάρ' τους όλους τηλέφωνο. Πάρ' το τώρα, κλείστο με. Ρίξε την αυλαία με αυτό το κομμάτι. Είναι δυνατό. Μπράβο, συγχαρητήρια, είσαι πολύ δυνατός. Τσαο, τσαο. Όπως τους μαζέψει. Είμαστε και 10 ψυχούλες είμαστε. Πού να συντονιστούμε εδώ, ένα αντρόγινο σε ένα σπίτι δεν βλέπετε και επικοινωνεί με μηνύματα και post-it. Και εμείς 10 ψυχούλες εκεί να μαζευτούμε με παιδιά και για το Dota Press. Για το Dota Press το πούσε κάτι εύκολο. Εγώ λέω να βγάλουμε τέτοιο εφημερίδα στο νέο Dota Press που κυκλοφορεί. Όλη η επικαιρότητα της εβδομάδος. Τα δεχόμαστε για παραγγελίες αλλά και το μεθεπόμενο live. Πλάκα, άμα το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε λίγο viral πρέπει. Μπορεί, βγαίνει Dota Press. Όλα θα γίνουν viral γιατί είμαστε το λόγο επειδή και το ή άλλως είμαστε βαριά βιομηχανία. Τι viral και μες. Με αυτά και με αυτά σου φάγαμε το χρόνο, Κατερίνα Βουγιούκα. Και εσύ να έρθεις άλλη μέρα για έρευνες. Γιατί θες και άλλη μέρα να έρθω. Ναι, γιατί έχεις και απουσία όμως, χρωστάς. Έχει απουσία αλλά έχει και γενέλθεια. Έλα τσικνοπέμπτη να κάνουμε γενέθλια. Ψήνεσαι, τεκέλα μπόγκο. Θα φέρετε σουβλάκια το πρωί? Θα σβήσουμε. Αν φέρετε σουβλάκια ή τέλος πάντων ένα κρεατικό, εγώ έρχομαι. Το πρωί, 6 ώρα θέλεις? 6 ώρα ψημένο. Εύκολα θα στο έχουμε αυτό. Θα μας τα φέρει εδώ πέρα. Πασχάλη, ακούς? Τίποτα, σε παρακαλώ. Θα τα δώσω τα λεφτά, τα βρούμε. Άμα φέρετε Πέμπτη πρωί. Θα σβήσουμε εδώ. Ψήνεσαι. Αν φέρετε κρεατικό, εγώ θα σβήσω και θα πω και έρευνα. Σβήσε το σουβλάκι. Σβήσε το σουβλάκι. Λοιπόν, τα καταφέραμε να φάμε την ώρα τη Βουγιούκα. Θα φάμε όμως καλά. Την Τσικνοπέμπτη που είχε γενέθλια, μας κεράσει. Τα 22 κλείνει. Τίποτα. Άντε, πώς έμαθε. Θα κεράσει και κλείνει τα 22. Τίποτα. Πάει στα 21. Κατεβασμένα τηλέφωνα. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, τη συμμετοχή. Πολύ δυνατή Δευτέρα. Νομίζω κάναμε την καλύτερη. Όχι πέρα από την καλύτερη έναρξη, κάναμε και την καλύτερη εκπομπή. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας χαιρόμαστε. Και μπράβο μας, και είμαστε άξιοι. Γιατί εντάξει, είδατε πως ωραία μπορεί να βγει το πράγμα και με αντιπαραθέσεις και με καζούρα και με το έτσι και με το αλλιώς. Και να μην χαλάσουμε και τις καρδιές. Δεν βγαίνει Ηρακλειδέας, να ξέρεις. Δηλαδή, βγήκε τώρα Παοξής, την είπε στους Αριανούς. Βγαίνει ο Αριανός, τη λέει στον Παοξή. Λέει ο άλλος, έχω να δω τον Μπέλεκα να βάζει κανέναν γκολ. Βγήκε η Ρακλιδέας από το Ρόντοκ με το ξεκίνημα. Ήρα θρησκεία από δολαγνία, σε είπε. Αχ, ναι, τα ξέχασες. Ακόμα ήμασταν σπίτι. Ακόμα κοιμόσασταν. Ναι, ήμασταν. Εντάξει, είχατε την τζίμπλα. Κυνηγούσαμε το γάτο. Αλλά θέλω genuine η Ρακλιδέα, ρε παιδί, να βγάλει μίσος και κουκ. Αχ, δεν. Την επόμενη Δευτέρα. Μόνο με Αστέρα Τρίπολης γάζουμε. Τίποτα. Λοιπόν, την επόμενη. Τώρα, άκου τώρα σενάριο, Να. Τι. Αστέρα Τρίπολη, πάω τι. Εκεί τι κάνει. Τίποτα. Για να σε δω εκεί. Δεν κάνει τίποτα. Τι, με ποιον είσαι. Με κανένα. Για σε το βρετε κανένα τώρα. Όλοι ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε. Με κανένα. Εκεί είναι που δεν θες να είσαι με κανένα. Για να δούμε. Πότε παίζει τώρα, σαν κοντά δεν είσαι. Σημειολογικά και εμείς έχουμε θέμα με κουρουμπίλιες, με. Έχουμε και εμείς ένα μικρό. Τι, πού έχετε, παντού θέμα. Όπου τη είπαμε λίγο. Δεν βγαίνει Ηρακλειδέας, λέει. Είπαμε ένα δευτερόλεπτο για τον Ηρακλή κατευθείαν να πει. Και εμείς έχουμε θέμα. Περίμενε, είπες για τον Αστέρα. Γιατί σου λέω ότι προηγούμενα με τον Αστέρα έχουμε και εμείς. Ήταν η χρονιά που άρχισε η κατρακύλα. Και θες να σου βγει Ηρακλειδέας, θα βγει Ηρακλειδέας και θα πεις. Α, και εμείς έχουμε θέμα. Ένα σου πω μπράβο, αδερφέ μου, και εμείς μαζί είμαστε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστή Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφοσίωση. Και εμείς ευχαριστούμε.
που μας κρατά ζεστά τα μικρόφωνα, ψηλά τις καρέκλες, για να ερχόμαστε. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6, να έχετε μια υπέροχη μέρα, τσάω.